Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, και αμέσως τώρα ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση εδώ, στην τηλεόραση του Capital. Αρκετά πλούσια και σήμερα η ειδησιογραφία. Τα μάτια στραμμένα στην επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel στην Ελλάδα, αλλά και στην απογευματινή σύσκεψη του Εθνικού υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση απόπειρας φόνου κατά της 34χρονης Στόλιο Πέτρη, ενώ άλλο, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει το περιστατικό με ζώα σε λύκειο του Παραλιμνίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Πρώτα όμως πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεδριάζει απόψε το Συμβούλιο Αρχηγών. Μεγάλη ατζέντα με Ανατολική Μεσόγειο, Βαρόσια και Οικονομία. Στην Αθήνα ο Charles Michel βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο ΤΑΕ αμοχώς του διευθυντής του Λυκείου Παραλιμνίου για το βίντεο με τις αποτρόπες πράξεις μαθητών. Πετούσαν κουνέλια και κότες από τα μπαλκόνια. Μικρή αύξηση στα νέα κρούσματα. 8 νέα περιστατικά. Νέα κατηγοριοποίηση χωρών. Αυξάνονται τα κρούσματα και οι νεκροί στην Ελλάδα. 180 νέα περιστατικά και 5 νέοι θάνατοι. Αναμένονται νέα αυστηρότερα μέτρα για την Αττική. Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση του λιμενικού για τυχόν επιζώντες. Λοιπόν, με την πολιτική επικαιρότητα θα κάνουμε αρχή. Σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων έχει συγκαλέσει για τις 6 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Νίκος Αναστασιάδης. Πάμε αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στεφάνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη, πλούσια η ατζέντα του Εθνικού Συμβουλίου, Μάριε. Έτσι ακριβώς. Πλέον όλα στο φως απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχει αρκετό καιρό να συνεδριάσει το Συμβούλιο Αρχηγών υπό την Προεδρία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης. Πλέον αναμένεται, σύμφωνα και με την ενημέρωση που έχουμε και εμείς, είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Στέφανη, θα ενημερώσει τους πολιτικούς ηγέτες του τόπου για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεύτερον, αναμένεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώσει τους πολιτικούς ηγέτες για τις επαφές που είχε πρώτα με τον Ρώσον Υπουργό Εξωτερικών και δεύτερα βεβαίως αυτό που έγινε το Σάββατο βράδυ με τον Υπουργό Εξωτερικών της ΗΠΑ, τον κύριο Μάικ Πομπέο. Τρίτον, αναμένεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Στέφανη, να ενημερώσει και τους πολιτικούς αρχηγούς για την κατάσταση που επικρατεί γύρω από τις προοπτικές επίλυση του Κυπριακού. Και βεβαίως, τέταρτον, αναμένεται πάλι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τη στάση που να κρατήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον είναι σημαντικές ημερομηνίες αυτές, γιατί καιρό να ακούμε για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ακούμε τους Ευρωπαίους να μας δίνουν ελεκτικά ως λόγια απλήρη αλληλεγγύη και στήριξη προς τα δικαιώματα της δημοκρατίας της Κύπρου και της ελληνικής δημοκρατίας για την αποκλειστική τους οικονομική ζώνη και την ενεργειακή πολιτική τους. Και τέλος, αναμένεται να έχουμε μια διαφορετικά στα εσωτερικά θέματα, γιατί πάρα πολλοί πολιτικοί αρχηγοί δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο, βεβαίως με την πανδημία, και θα ζητήσουν περαιτέρω ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τις οικονομικές ψυχές του κράτους και τις προοπτικές στήριξης εργαζόμενων που έχουν πληγεί βεβαίως από την τουριστική βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες λόγω του COVID-19. Οι πολιτογραφήσεις ακούεται ότι θα έχουμε μια συζήτηση και στο Προεδρικό για τις πολιτογραφήσεις. Κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που είχα την τιμή να μιλήσω τις τελευταίες ώρες μου είπαν ότι θα πέσουν και το θέμα της πολιτογραφήσεις των Πρόεδρων της Δημοκρατίας. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ πλούσιο το σημερινό Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, Στέφανη. Και μου φαίνεται ότι θα είναι μαραθώνια και η συνεδρία αυτή του Εθνικού, Μάριε, το απόγευμα. Έτσι ακριβώς, και θα είμαστε εκεί για το κεντρικό μας δευτείο ειδήσεων απόψε. Απευθείας μετάδοση από το Προεδρικό Μέγαρο
και ελπίζουμε την ώρα που να είμαστε στον αέρα να έχουμε κάποιες εξελίξεις να ενημερώσουμε και τους φίλους τηλεθεατές μας, Στεφανή. Τώρα, το πρωί είχαμε και συνεδρία του Υπουργικού, Μάριε. Έτσι ακριβώς, είχαμε μια απόφαση μέχρι στιγμής από το Υπουργικό που γνωρίζουμε. Ενδεχομένως σε λίγο θα έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις από πλευράς του Υπουργικού. Αυτό που πρόλαβα και εγώ να δω είναι τις δηλώσεις που είχαμε από την Υπουργό Ενέργειας. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία πλέον έχει εγκρίνει το καταστατικό και αυτό είναι μια ενεργειακή εξέλιξη και παιδική εξέλιξη γύρω από τα γεωπολιτικά μας θέματα και ενεργειακή πολιτική της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο έγκρινε το καταστατικό χάρτη, αυτό που έχει προτείνει η Αίγυπτος, δηλαδή για το Eastern Mediterranean Gas Forum, αφορά 7 χώρες, συμπεριλαμβάνουν βεβαίως το Ισραήλ, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κυπριακή Δημοκρατία, Ελληνική Δημοκρατία, Ιταλία και αναμένεται να υπάρχει και μια συμμετοχή από την Παλαιστινιακές Αρχές. Αυτή είναι ένα φόρουμ το οποίο έχει ιδρύσει η Αίγυπτος και φαίνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγκρίνει το καταστατικό και αναμένεται εντός μερικών ημερών να πάει στην Βουλή των Αντιπροσώπων για να μελετηθεί από τους βουλευτές, Στεφανή. Μάριε, μείνε μαζί μας να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Παναγιώτη Σεντόνα και την Υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλίδου. Σήμερα το πρωί την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών, όπου κατέθεσαν προς τον Πρόεδρο τους προβληματισμούς τους, διάφορα προβλήματα ή αδυναμίες που καταγράφουν, αλλά και τις εισηγήσεις τους. Ο Πρόεδρος πρέπει να πω ότι άκουσε με προσοχή την Ομοσπονδία, διότι οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο και του Γενικού Συστήματος Υγείας, αλλά και εν γέννη των υπηρεσιών υγείας, οπότε οι απόψεις τους είναι πολύ σημαντικές για την κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι ο Πρόεδρος επεσήμανε την αποφασιστικότητα και του ιδίου αλλά και της κυβέρνησης να επιληθούν προβλήματα που υπάρχουν αλλά και να στηριχθεί το Γενικό Σύστημα Υγείας και αντικρίζει θετικά τις πλήστες εισηγήσεις που κατέθεσε η Ομοσπονδία. Μεταξύ αυτών βέβαια είναι και η πρόταση της Ομοσπονδίας για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ή επιτροπές των ασθενών. Πράγμα που θεωρούμε σημαντικό, διότι όλες αυτές οι υπηρεσίες απευθύνονται στους ασθενείς, οπότε είναι σημαντική και βαρύνουσα σημασίας και η δική τους άποψη. Το EMGF, το Eastern Mediterranean Gas Forum, το οποίο είναι ένας περιφερειακός οργανισμός, ο οποίος ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Αιγύπτου και εμπλέκει 7 ιδρυτικά μέλη, 7 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ορδανία, η Αίγυπτος φυσικά, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, η Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Αιγύπτου, καθώς αξιοποιεί ουσιαστικά τις εξαιρετικές σχέσεις και συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να βρεθούν οι τρόποι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φυσικό πλούτο της περιοχής και κατά κύριο λόγο το φυσικό αέριο. Σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί βεβαίως να ενταχθούν και άλλα θέματα συζήτησης στο πλαίσιο του EMGF, όπως η ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως στο παρόν στάδιο οι συζητήσεις αφορούν το φυσικό αέριο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός από τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται στο EMGF, εμπλέκονται επίσης και εταιρείες από πλευράς όλων των χωρών, όπου υπάρχουν διάφορες επιτροπές που συζητούν σε τεχνοκρατικό επίπεδο τα σημαντικά θέματα και αυτό φυσικά θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία, την υλοποίηση των στόχων και όπως είπαμε την καλύτερη και ταχεία αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων. Το χρονοδιάγραμμα έχει μπει. Ουσιαστικά θα γίνουν οι υπογραφές από τα ιδρυτικά μέλη και μια τελετή στις 22 Σεπτεμβρίου. Λόγω κορονοϊού
Η τελετή αυτή θα γίνει διαδικτυακά με συμμετοχή από όλες τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται και αργότερα το καταστατικό θα σταλεί σε όλες τις χώρες για υπογραφή από τους υπουργούς ενέργειας, τον Υπουργό Ενέργειας της κάθε χώρας. Μαρία, επιστρέφουμε σε σένα να δούμε τι γίνεται με τα χρυσά διαβατήρια. Σε δύσκολη θέση φαίνεται να βρίσκεται από χθες η κυβέρνηση μετά τα κενά που εντόπισε στο προσχέδιο του πορίσματος της ηλεκτρική υπηρεσία. Έτσι ακριβώς είναι να αναφέρουμε επίσης ότι αξίζει να κάνουμε έναν αναφορά σε αυτό που έχει πει και η κυβέρνηση από την αρχή. Ενδεχομένως να έγιναν κάποια λάθη. Ήδη με αυτή την αναφορά της κυβέρνησης από την πρώτη ημέρα για το θέμα, μετά από τα δημοσιεύματα που είδαμε από το δίκτυο Al Jazeera και μάλιστα και κάποια άλλα σημαντικά δίκτυα διεθνούς κύρος, πλέον φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι έγιναν κάποια λάθη, ενδεχομένως έλλειψη του όλου συστήματος. Όμως εχθές το θέμα ήταν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για άλλα οικονομικά θέματα και μετά μπήκαν σε αυτήν την κουβέντα. Υπήρχε μια αντιπαράθεση από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών του κ. Πετρίδη με τον Γενικό Ερευνητή για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Πετρίδης, ο Υπουργός Οικονομικών, θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να από πλευράς της ηλεκτρικής υπηρεσίας να ενημερώνει πρώτα την Βουλή των Αντιπροσώπων, η στιγμή που ακόμα δεν έχει στείλει το πόρισμα για το φάκελο που έχει ετοιμάσει προς την κυβέρνηση, για να περιμένει τα σχόλια και μετά να βγει να δημοσιεύσει. Μια διαφορετική απόψη είχε η ηλεκτρική υπηρεσία, λέγοντας ότι που η στιγμή που είμαστε δια νόμου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι έτοιμοι βουλευτές έχουν ζητήσει ερωτήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι δια νόμου να απαντήσουμε σε κάποιες από αυτές. Τώρα φαίνεται ότι από τα πρώτα πέντε που έχει εξετάσει ολοκληρωμένα η ηλεκτρική υπηρεσία, φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείμματα στις αιτήσεις, παρανομίες που ενδεχομένως να προκύψουν σε παρανομίες, για να είμαστε σωστοί προς τους φίλους τηλεθεατές. Όμως αυτό που κρατάμε πλέον είναι ότι η ηλεκτρική υπηρεσία έχει ετοιμάσει ένα σχετικό πόρισμα, τις πέντε ολοκληρωμένες εξετάσεις που έχει κάνει θα τα στείλει εντός της ημέρας και να περιμένει σχόλια από τα αρμόδια υπουργεία και μετά να δημοσιεύσει και επίσημα το πόρισμα της, όπως κάνει η ηλεκτρική υπηρεσία, και μετά θα δούμε πάρα πολλά, Στέφανη, και όλοι είναι σε αναμονή για αυτό το θέμα. Τώρα ερωτήθηκε ο Γενικός Ελεκτής εχθές από τους βουλευτές γιατί επέλεξες αυτά τα πέντε ονόματα, και φαίνεται ότι η απάντηση ήταν ξεκάθαρη, ήταν τα πέντε ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Είπε πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτούς τους πέντε και ως τυχαία έχει ζητήσει ακόμα 15 από τους χιλιάδες που έχουν εγκριθεί, 15 νέες αιτήσεις, έτσι εν τυχαία με αλφαβητική σειρά όποιον ήβραν εκεί, έτσι μόνο για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος που πίσω από τους πέντε. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο θετικά προς την κυβέρνηση. Άρα είναι οι πέντε πρώτοι αυτοί φάκελοι, Μάριε. Έτσι ακριβώς, και αναμένεται. Και τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα που θα έχουμε εξέλιξει στις τελευταίες ημέρες και για 30 δευτερόλεπτα πάντα μόνο με την άδειά σου, είναι ότι αύριο θα υπάρχει διάσκεψη τύπου από πλευράς του Πρόεδρου της Βουλής για να εξηγήσει τι θα γίνει με τα έγγραφα που βρίσκονται εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο κύριος Σιλούρης αύριο ώρα 11 το πρωί θα δώσει σημαντικές πληροφορίες και απαντήσεις στις απορίες και των δημοσιογράφων, όμως κυρίως των κυπριακών λαών. Και υπάρχει το δεύτερο θέμα, αν το Υπουργείο Εσωτερικών θα δώσει περαιτέρω στοιχεία, γιατί υπάρχει γνωμάτευση πλέον από τον ΝΥΜ Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν πρέπει να δώσει στοιχεία στην ηλεκτρική υπηρεσία για να προχωρήσει η ολοκληρωμένη έρευνα. Γι' αυτόν
Υπάρχει ένα θέμα εκεί και το παρακολουθούμε και βεβαίως μόνοι έχουμε οτιδήποτε θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Είναι ένα σύριαλ χωρίς τέλος αυτό των πολιτογραφήσεων. Μαρία Καμιναρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, όπου στις 12.30 είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, εν ώψη της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην ελληνική πρωτεύουσα Γιώργο Φωκένο για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με φόντο, Στέφανη, τις τουρκικές προκλήσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτάπητος αναμένεται να τεθεί το ζήτημα των κυρώσεων στην Άγκυρα, εν ώψη και της προετοιμασίας για την σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, να πούμε, Στέφανη, σήμερα στις Βρυξέλλες αναμένεται να γίνει και η συνάντηση σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και ΝΑΤΟ για να συνεχιστεί η συζήτηση ως προς τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, Γιάνς Στόλτεμπεργκ, με τις ελληνικές παρατηρήσεις, όπως αναφέρουν και χαρακτηριστικά οι διπλωματικές πηγές. Όλα αυτά, Στέφανη, την ώρα που το Roots Race, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο, βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Ατάλια. Ωστόσο, όμως, τα τουρκικά πολεμικά πλοία παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή και οι ανώτατοι Τούρκοι αξιωματούχοι επιμένουν στην γνωστή ρητορική τους, Στέφανη. Και ωστόσο, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, Γιώργο. Την αποστρατικοποίηση της Χίου ζητάει η Τουρκία με αντινάφτεξ που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ από το σταθμό της Σμύρνης. Ακριβώς, η γειτονική χώρα, Στέφανη, εξέδωσε, όπως είπες και εσύ, το βράδυ της Δευτέρας αντινάφτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό της Σμύρνης, με την οποία αυτή ζητά την αποστρατικοποίηση του νησιού της Χίου. Όπως αναφέρεται στην τουρκική αντινάφτεξη, η Ελλάδα παραβιάζει την συνθήκη της Λοζάνης, την οποία ωστόσο, Στέφανη, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αμφισβητήσει αρκετές φορές με δημόσιες τοποθετήσεις του. Στέφανη. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Γιώργο. Έχουμε ναυάγιο με μετανάστες ανατολικά της Κρήτης από την επιχείρηση του λιμενικού. Έχουν ως τώρα διασωθεί 57 άτομα, ενώ έχουν ανασυρθεί 3 σωροί, έτσι. Ακριβώς, να πούμε ότι η επιχείρηση αυτή του λιμενικού σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη 12 μίλια ανατολικά της Κρήτης για τον εντοπισμό και τυχόν αγνοωμένων μετά την βύθιση χθες το βράδυ σκάφους πιθανότατα θαλαμικού που μετέφερε άγνωστο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Έως τώρα έχουν, όπως είπες και εσύ, διασωθεί 57 άτομα και έχουν ανασυρθεί 3 σωροί. Στο σημείο να πούμε ότι βρίσκονται 5 παραπλέοντα πλοία, σκάφος και αεροσκάφος του λιμενικού σώματος, Στέφανη. Και τέλος να πούμε, Γιώργο, 189 κρούσματα ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ, αλλά και 5 θανάτους. Η επιδημιολογική εικόνα προκαλεί έντονη ανησυχία και σήμερα συνήλθε το Υπουργικό για να λάβει ενδεχομένως νέα αυστηρότερα μέτρα για την Αττική. Σε 180, όπως είπες και εσύ, Στέφανη, ενέρχονται τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, ενώ κατεγράφησαν 5 θάνατοι. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων είναι 13.420 και ο συνολικός αριθμός των νεκρών φτάνει πλέον τους 310. Παράλληλα, Στέφανη, 59 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, όπως ανησυχία προκαλεί και το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο στην Αττική. Και σήμερα το απόγευμα, στην ενημέρωση που θα έχει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, που κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα ειδικότερα για την Αττική, προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα, Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Φωκιάνε, για την ενημέρωση. Να δούμε τώρα, να πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να δούμε πώς πάει η λειτουργία των σχολείων. Με απόφαση του Συνδέσμου Γονέων αρνήθηκαν να μπουν σήμερα στις τάξεις τους συμμαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο λειτουργίας και ειδικότερα για τη σύμπτυξη της πρώτης και δευτέρας τάξης με μία μόνο δασκάλα να κάνουν τα μαθήματα. Μαζί μας τηλεφωνικός ο Χάρης Χαραλάμπους, Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπους. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, κύριε Χαραλάμπους? Έβαλαν τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας τάξης μαζί με μία μόνο δασκάλα? Ναι, να σας πω. Τα συμπλέγματα τάξεων
Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Mm-hmm. Βέβαια, ευτυχώς όλο και μειώνεται στην δημοτική εκπαίδευση. Αλλά υπάρχουν κοινότητες και σχολεία σε κάποιες περιοχές, όπου λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί σε συμπλεγματοποίηση τάξεων. Mm-hmm. Κάτι βέβαια που θέλουμε να αποφεύγεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν δύο τάξεις μαζί διδάσκονται την ίδια ώρα από τον εκπαιδευτικό, αυτό σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Mm-hmm. Όσο μικρός αν είναι και αν είναι ο αριθμός των μαθητών στην τάξη. Τώρα υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί από πλευρά Υπουργείου Παιδείας, όπου όταν τα παιδιά είναι περισσότερα από 15 δύο τάξεων, μπορούν να γίνουν συνενώσεις τμήματων. Όταν είναι 16 και περισσότερα, τα παιδιά μοιράζονται ή τουλάχιστον μοιράζονται στα κύρια μαθήματα και σε κάποια άλλα μαθήματα τουλάχιστον τις μισές ώρες. Στην περίπτωση του καλού χωριού αυτό συμβαίνει. Η πρώτη και η δευτέρα τάξη έχουν αριθμό 16 μαθητών, όμως το Υπουργείο Παιδείας σκαλώνει και δεν παραχωρούσε τις 15 επιπρόσθετες διδακτικές ώρες στο ότι για να μοιραστούν τα τμήματα και για να παραχωρηθούν περισσότερες περιόδους στο σχολείο, θα πρέπει τουλάχιστον οι μαθητές της μίας τάξης να είναι 6 και πάνω. Ναι. Δηλαδή στην περίπτωση είχαμε 6 με 10, θα έπρεπε να έχουμε 6 με 10, ενώ είχαμε 5 με 11. Άρα γι' αυτό το ένα μαθητή στην πρώτη τάξη που ήταν λιγότερος, το Υπουργείο Παιδείας επικαλέστηκε την δική του θέση, η οποία βέβαια δεν είναι ούτε νόμος ούτε κανονισμός, είναι εσωτερικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Και επικαλέστηκε αυτή για να μην δώσει τις 15 επιπρόσθετες διδακτικές ώρες στο σχολείο. Ναι. Εκτός όσο γνωρίζω, παραχωρήθηκαν στη συνέχεια μετά τις αντιδράσεις των γονιών κάποιες ώρες. Mm-hmm. Αλλά και δική μας απέτηση, αν θέλετε, είναι ανεξάρτητα από το για ένα μαθητή ή όχι, θα πρέπει να δοθούν ώρες στο σχολείο. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι οι μαθητές σίγουρα θα μπορέσουν να βοηθούν πολύ περισσότερο εάν δεν υπάρχει το σύμπλεγμα κατά κύριο λόγο ή τουλάχιστον να δίνονται οι 15 επιπρόσθετες ώρες έτσι ώστε να γίνει ο διαμερασμός των μαθητών τουλάχιστον στα βασικά μαθήματα ελληνικά και μαθηματικά να μπορούν να κάνουν ξεχωριστά οι τάξεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα η πρώτη τάξη, να διδάσκεται από μόνη της. Γιατί είναι μια κύρια τάξη, είναι σημαντική τάξη. Αλλά να σας πω κάτι, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που διανύουμε, όπου και τα παιδιά της πρώτης τάξης έρχονται με κάποιες ελλείψεις από την προηγούμενη χρονιά, από τον υπηαγωγείο, με συγχωρείτε, και οι μαθητές της β' τάξης που έρχονται με κάποιες ελλείψεις από την προηγούμενη πρώτη τάξη, ακριβώς έπρεπε να δείτε το Υπουργείο Παιδείας με πολύ περισσότερη ευαισθησία αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να γίνει ξεκάθαρα διαμοιρασμός των δύο τμήματων, ανεξάρτητα από το κόστος. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά δεν απήχαν και πολλές ώρες έτσι, από τα μαθήματα. Έγινε αυτή η διαμαρτυρία και στη συνέχεια το Υπουργείο αποφάσισε να επιλύσει το ζήτημα. Εντάξει, αποφάσισε να το επιλύσει με κάποιο τρόπο, όχι βέβαια τον καλύτερο δυνατό, αλλά εξαιρετικά τον πληροφορία με κάποιο τρόπο. Εάν υπάρχει ικανοποίηση και από πλευρά των γονιών για την διευθέτηση. Εάν όχι, εμείς μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί τους και να τους συμπαρασταθούμε. Γιατί όντως, επαναλαμβάνω, οι δύο αυτές τάξεις, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που προερχόμαστε από μια πολύ δύσκολη προηγούμενη σχολική χρονιά, είναι πολύ σημαντικές και θα έπρεπε να βοηθηθούν ακόμα και αν δεν το προνοούν οι όποιοι κανονισμοί του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι δεν είναι ούτε θέσφατο ούτε νομοθεσία, θα μπορούσε να δείξει μια ευελιξία του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, ξεκάθαρα αυτό που λέτε τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα σήμερα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάνατε την δική σας αξιολόγηση, κύριε Χαραλάμπους, ως ΠΟΕΔ. Ναι, είδαμε χθες αρκετά σχολεία. Μιλήσαμε και με διευθυντές και δασκάλους των σχολείων μας. Είχαμε και μια συνεδρία σήμερα της γραμματείας της ΠΟΕΔ, όπου κάναμε μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης. Εντάξει, τα προβλήματα είναι αυτά που είχαμε αναφέρει και χθες. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή των πρωτοκόλων με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά ότι η διευθέτηση με τα διπλά-τριπλά θρανία σε καμία περίπτωση δεν βοήθησε και δεν βοήθησε κυρίως στο να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα. Οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών στις τάξεις που είναι γεμάτες με 25 μαθητές και σε κάποιες που είναι μικρότερες από τις κανονικές αίθουσες, σίγουρα δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει και ο κόσμος και το Υπουργείο Παιδείας και να λάβει και την ευθύνη που το αναλογεί το Υπουργείο Παιδείας. Να αναλάβει την ευθύνη αν ομιγέννητο γίνει κάτι. Στην αντίθετη περίπτωση όμως θα πρέπει να πορευτούμε όλοι με αυτά τα δεδομένα έτσι, μέχρι να γίνει η αντικατάσταση όλων των θρανιών με μονά, δεν είναι? Συμφωνούμε, απλά πρέπει και ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες του. Δηλαδή δεν είχε κάποιος άλλος την ευθύνη και πρέπει να την αναλάβει. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους.
Καλό υπόλοιπο. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που όντως έχει προκαλέσει ορική και αντίδραση στους πολίτες. Στο ΤΑΕ, αμοχώς του για κατάθεση μετέβει ο διευθυντής του Λυκείου Παραλιμνίου μετά τις αποτρόπες πράξεις μαθητών με κότες και κουνέλια. Μαζί μας είναι ο κύριος Κυριάκος Κυριάκου, πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Καλό μεσημέρι στις τηλεθεατές σας. Κύριε Κυριάκου, πείτε μας ακριβώς τι έγινε, ποια ήταν η δική σας πληροφόρηση για το συγκεκριμένο περιστατικό στο Λύκειο Παραλιμνίου και αν εσείς τελικά προβήκατε σε καταγγελία στην αστυνομία για το συμβάν. Κοιτάξτε, εμείς πληροφορηθήκαμε χθες το μεσημέρι από δημοσιογράφους αλλά και πολίτες. Πήραν φωτιά και τα email μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας έστειλαν και το υλικό και αμέσως τηλεφωνήσαμε να μάθουμε από την αστυνομία, η οποία μας είπε ότι γνώριζαν και ότι είχαν καλέσει για να δώσουν να κάνουν καταγγελίες χθες. Και από ό,τι φαίνεται δεν πήγε κανένας, δεν ξέρω γιατί, αυτά τα δηλαδή αστυνομία. Εμείς καθηκόντως καταγγείλαμε, στείλαμε το υλικό στην αστυνομία και σήμερα προχώρησαν αυτεπάγγελτα. Και όταν λένε αυτεπάγγελτα, από ό,τι καταλαβαίνει η αστυνομία, ζήτησε να πάνε να δώσουν καταθέσεις και ο γυμνασιάρχης και οι καθηγητές και όλοι όσοι εμπλέκονται. Μάλιστα. Είμαστε πάρα πολλά θυμωμένοι για αυτά τα οποία έχουν γίνει, αυτά τα έκτροπα και ξέρετε γιατί. Γιατί βγάλαν ίσως τα αποθυμένα τους πάνω στα αθώα τα ζώα. Μα είμαστε σοβαροί και να το λέμε ότι αυτό είναι έθιμο. Να λέμε ότι οι μαθητές αυτοί πέταγαν ζωντανά ζώα από τον πρώτο όροφο και να κλαίνε και άλλοι νέοι εκεί μαθητές. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα και γινόμαστε ρεζίλες. Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο, κύριε Κυριάκου. Βλέπουμε και το βίντεο, το επίμαχο τώρα εμείς το βλέπαμε. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Και όταν λέμε είναι έθιμο, τι προάγουμε δηλαδή. Να πω ότι κάνουμε τα λευκαρίτικα και προάγουμε τον πολιτισμό μας, σωστά. Mm-hmm. Αλλά το να μας λένε ότι είναι έθιμο αυτό το πράγμα, το μόνο που προάγουμε είναι την ασυλλοσία και την κακομεταχείριση με αυτόν τον ζώο. Και κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μπει και το ξαναλέω, το κόμμα για τα ζώα αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο αμήλικτο, γιατί θέλουμε να οδηγηθούν αυτοί οι νέοι, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αύριο θα πάνε στρατιώτες και θα μας προσέχουν, αυτοί οι οποίοι θα πάνε να γίνουν φοιτητές, θα γίνουν οικογενειάρχες, θέλουμε να γνωρίζουμε αυτές τις φάτσες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προχώρησαν σε αυτές τις άνομες, απαράδεκτες και βάρβαρες πράξεις. Κύριε Κυριάκου, εσείς εκτιμάτε ότι φέρει ευθύνη και η διευθύνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί που άφησαν να συμβούν. Γιατί στις φωτογραφίες και στα βίντεο φαίνονται εκπαιδευτικοί. Πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι και πέρασαν τα ζώα αυτά ζωντανά. Από πού τα πήρα, ποιος τους τα πούλησε να τα πούλησε. Και ζητήσαμε και από το κτηνιατρίο και είναι εκεί σήμερα να δούμε, αγαπητοί μου, εάν υπάρχουν ζώα τα οποία είναι ζωντανά ακόμα, είτε κουνέγια είτε κοτόπουλα, να βρεθούν ανάδοχες οικογένειες να τα υιοθετήσουν. Γιατί δίνουμε σημασία, βεβαίως, διότι ο Γκάντι, ξέρετε τι είπε, το είπε εδώ και 100 χρόνια τον πολιτισμό και το ήθος και την πρόοδον ενός λαού, τον βλέπεις από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή. Ναι. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό, σε αυτά τα έκτροπα, βεβαίως, τα παράδειγμα. Και να πούν και που τους όθησαν, γιατί, ξέρετε τι, πρέπει να μας πούν και να πούν σε κοινωνιολόγους και ψυχολόγους τι ακριβώς τους έρωσε την όθηση, τον λόγο να πετάνε ζωντανά ζώα, λες και ήταν πέτρες, λες και ήταν αντικείμενα. Πρέπει να μας πούν, να μας δώσουν εξηγήσεις και να τιμωρηθούν και ξέρετε τι, να τους βάλουν, να κάνουν και κοινωνική εργασία. Να πάνε σε καταφύγια να καθαρίζουν, να βοηθήσουν τους εθελοντές που μέρα νύχτα εθελοντικά κάνουν την πιο άσχημη και την πιο άχαρη εθελοντική εργασία. Αυτό ήμουν έτοιμη να σας πω, κύριε Κυριάκου, να τους επιβληθεί έτσι κοινοφιλή εργασία ως ποινή. Βεβαίως. Να τους δοθεί μια κοινωνική εργασία, πάρα να βοηθήσουν σε καταφύγια. Να πάνε να πάρουν βόλτα,
καταργημένα ζώα. Και όχι να. Μα κοιτάξτε, ήταν πεδίο μάχη. Άμα δείτε τα βίντεο. Μα το είδαμε, το είδαμε. Επανειλημμένα το είδαμε και το έχουμε μεταδώσει στον αέρα. Ναι. Και με τον Υπουργό Παιδείας, δηλαδή, ξέρεις, γινόταν ο χαμός, κινούμαστε σε όλα τα επίπεδα και σήμερα απαιτούμε, διότι μας προσβάλλει όλους, προσβάλλει τους πολίτες αυτής της χώρας, γιατί ήταν οι νέοι μας, αυτοί που αναμένουμε να είναι η ελπίδα μας. Έλεος ποιος, έλεος. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την οργή έτσι και την αγανάκτησή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριάκο. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνατε τη δυνατότητα. Ευχαριστώ τον κανάλι. Να είστε καλά. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ο τουριστικός τομέας και ειδικότερα η ξενοδοχειακή βιομηχανία δέχθηκαν να και δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα από την συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα κατά πόσο αυτή η πρωτοφανής κρίση θα έχει όχι η ημερομηνία λήξης. Οι προσδοκίες που υπήρξαν από πλευράς ξενοδόχων για να σωθεί η παρτίδα στη θερινή περίοδο δεν επαληθεύτηκαν. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, Χάρη Λοϊζίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη. Γεια σας, κύριε Φλωρίδου. Καλό σας μεσημέρι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η κρίση που πλήττει την τουριστική βιομηχανία το 2020 αγγίζει το εύρος των συνεπειών που γνώρισε η Κύπρος ευθύς μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Εντάξει, δεν θα ήθελα να προβώ σε μια τέτοια υπερβολή. Mm-hmm. Όμως είναι μια κρίση πάρα πολύ σοβαρή. Τουλάχιστον στην τουριστική οικονομία φαίνεται να ξεπερνά και αυτό το 2013. Οπότε σίγουρα μας προβληματίζει πάρα πολύ, διότι όπως έχετε πει πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η ημερομηνία λήξης αυτής της κατάστασης. Εμείς εχθές, και το λέω τώρα για πρώτη φορά, έχουμε αποστείλει και μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στην Επίτροπο Υγείας, την κυρία Κυριακίδου, όπου προτείνουμε να σταματήσει, όχι να σταματήσει μάλλον, να δοθεί και σημασία στην έρευνα που γίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, όχι μόνο για το εμβόλιο, αλλά και για το εύκολο τεστ. Θεωρούμε ότι το τεστ είναι μια λύση που έχει αποδειχθεί εδώ στην Κύπρο ότι είναι αποτελεσματικός τρόπος προστασίας του τοπικού πληθυσμού. Θα φέρω απλό το παράδειγμα της αγγλικής αγοράς. Η αγγλική αγορά, όπως θυμάστε, ήταν στην κατηγορία Γ μέχρι το τέλος του Ιούλη. Την 1η του Αυγούστου εισήλθε στην κατηγορία Β και είχε αναβαθμιστεί, αν θυμάστε, και παρατηρήθηκε μια τεράστια αύξηση στους αριθμούς των αφήξεων ως αποτέλεσμα αυτής της αναβάθμισης στην κατηγορία Β. Αλλά επειδή η κατηγορία Β από μόνη της προϋποθέτει ο ταξιδιώτης, ο επιβάτης, ο οποιοδήποτε φτάνει στην Κύπρο από χώρα κατηγορίας Β πρέπει να έχει μαζί του στην κατοχή του αρνητικό τεστ COVID-19, αυτό λειτουργήσε στο να προστατευτούμε ότι όσοι ήρθαν στην Κύπρο από την Αγγλία αυτό το διάστημα ήταν όλοι αρνητικοί. Και ναι, από ό,τι πληροφορίες έχουμε, έχουν γίνει περίπου 18.000 τεστ σε αφυκνούμενους επιβάτες από την Βρετανία και δεν έχει βρεθεί, νομίζω, κανένας ή μπορεί ένας να έχει βρεθεί με θετικό. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το τεστ είναι η λύση. Για να καταλάβουμε, κύριε Λοϊζίδη, αυτό το γρήγορο τεστ, σε αυτό το γρήγορο τεστ θα υποβάλλονται όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο, στα αεροδρόμια της Κύπρου. Όχι, όχι ακριβώς. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να αντιμετωπίσει συλλογικά αυτό το θέμα της κρίσης αυτής της πανδημίας. Και για μας ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι, επειδή το λένε διαρκώς πολλοί και διάφοροι, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό τον ιό.
Επομένως, εμείς λέμε ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει, τουλάχιστον μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει το τεστ. Να προβαίνει σε τεστ προτού ταξιδέψει. Δηλαδή, και εμείς, αν θέλουμε αύριο να πάμε για επαγγελματικούς λόγους στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, θα πρέπει να υποβαλόμαστε σε τεστ, να μπαίνουμε στο αεροπλάνο, να αισθανόμαστε ότι όλοι οι άλλοι μέσα στο αεροπλάνο έχουν ήδη υποβληθεί σε τεστ. Και άρα υπάρχει ασφάλεια. Α, νιώθουμε αυτή την ασφάλεια, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο τρόπος διεξαγωγής ταξιδίων κατά ασφαλή τρόπο μέχρι ότου εξευρεθεί το εμβόλιο. Διότι αν περιμένουμε να εξευρεθεί το εμβόλιο και να ακούμε τα διάφορα που ακούγονται τις τελευταίες μέρες ότι διακόπηκε κάποια έρευνα λόγω του ότι βρέθηκε κάποιο περίεργο ασθένεια σε κάποιον από τους υποβληθέντες σε τεστ του εμβολίου, παρά να έχουμε αυτά τα προβλήματα, να κατοχυρώσουμε τους ταξιδιώτες, διότι το πρόβλημα είναι το ταξίδι. Ναι. Εάν μπορεί να γίνει ταξίδι μόνο με τεστ. Ναι. Και συνεπώς και όλοι όσοι θα βρίσκονται στους χώρους των αεροδρομίων θα έχουν υποβληθεί, έτσι, βεβαίως, στο τεστ. Άρα δεν θα υπάρχει κίνδυνος ούτε στο αεροδρόμιο. Πρέπει το τεστ να γίνει φθηνό, να γίνει μαζικά προσιτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω καταλάβετε, αν είστε στις Βρυξέλλες και θέλετε να έρθετε στην Κύπρο για κάποιο λόγο, δεν μπορείτε να βρείτε τεστ με εγγυημένο αποτέλεσμα εντός τριών ημερών. Στις Βρυξέλλες, που είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έλεος. Ναι. Επομένως, εμείς λέμε ότι πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι να διατεθούν άφθονα τεστ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να μην παρατηρείται το φαινόμενο, για παράδειγμα, από την Βρετανία να θέλει κάποιος για να πάρει τεστ 200 λίρες ή 150 λίρες ή ξέρω εγώ πόσα λεφτά χρειάζεται, ενώ σε άλλη χώρα της Ευρώπης μπορεί να το πάρει με 50 ή 60 ευρώ. Πρέπει να βρεθεί εκείνος ο τρόπος ενιαία και πανευρωπαϊκά να υπάρχει διαθεσιμότητα των τεστ, να είναι γρήγορα τα αποτελέσματα τους. Δεν λέμε να είναι σε 1-2 ώρες, να είναι σε 5, 6, 8, 10 ώρες, 24 ώρες. Αλλά τουλάχιστον να ξέρει ο καθένας ο οποίος θέλει να υποβληθεί στο τεστ για να ταξιδέψει, ότι μπορεί να το πράξει. Και αυτό πιστεύετε ότι θα συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος και στη χώρα μας? Νομίζω το έχουμε τεκμηριώσει από τα στοιχεία των χωρών που είναι στην κατηγορία Β, ενώ ήταν στην στην Γ και έχουν αναβαθμιστεί. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι με τη μέθοδο αυτή έχει αυξηθεί το ταξιδιωτικό κοινό. Δεν είναι κατά ανάγκη τουρίστες, το ξεκαθαρίζω. Είναι ταξιδιώτες πάσης φύσεως. Οπότε θα πρέπει να το δει αυτό το πράγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη διευκόλυνση σε όλο τον κόσμο να ταξιδεύει. Από τη στιγμή που ξεκινούν τα ταξίδια, να ξέρετε ότι και οι οικονομίες θα επαναδραστηριοποιηθούν, είτε είναι σχετικές με τον τουρισμό είτε όχι. Διότι κακά τα ψέματα, είναι πολύ κλάδι που αυτή τη στιγμή υποφέρουν λόγω του ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία στη μετακίνηση. Να. Είναι αλυσιδωτή η αντίδραση, η επιπτώση σε αυτές οι αρνητικές, κύριε Λοϊζίδη. Τώρα, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένα ακόμη τρίμηνο από τη λήξη του έτους, θα μπορούσατε να αποτυπώσετε το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι ξενοδοχοί και πόσο αυτό επηρέασε την οικονομία γενικότερα και τα έσοδα του κράτους? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη η ζημιά από την τουριστική βιομηχανία τουλάχιστον. Φαίνεται ότι το σενάριο το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή χωρίς κάποιες δραματικές αλλαγές θα είναι το χειρότερο σενάριο που μελετούσαμε, δηλαδή ήταν το κακό σενάριο που μελετούσαμε. Δηλαδή θα έχουμε μια πτώση της τάξης του 80 με 85% σε σχέση με το 2019. Αντίστοιχη είναι η μείωση και στα έσοδα από τον τουρισμό. Μπορεί να υπάρξει μια ελαφρά βελτίωση στα έσοδα όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Ωραία. Ναι.
προσπαθούν τα παιδιά μέσα στο κοντρόλ να τον ξανακαλέσουν τον κύριο Λοϊζίδη, έτσι, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας αυτή που σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τους ξενοδόχους αλλά και όλους τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσετε κύριε Λοϊζίδη από εκεί που είχαμε τη διακοπή. Δεν ξέρω που έχω μείνει, ναι. Απλώς ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί. Είναι της τάξης του 80 με 85% αυτό είχαμε ακούσει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Υπήρξε ένα μικρό βάλσαμο, όπως έλεγα, μέσα στο 15ήμερο του 15 Αυγούστου από τον εγχώριο τουρισμό. Υπάρχει και τώρα αυτό το πρόγραμμα επιχορηγημένων διακοπών του Υπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο φαίνεται ότι έχει αρκετή επιτυχία. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο τουρισμός, παρά το ότι η άμεση συνεισφορά του τουρισμού ήταν γύρω στο 13 με 14% τα τελευταία χρόνια στο ΑΕΠ, η έμεση συνεισφορά ξεπερνά το 22 με 23%, δηλαδή είναι σχεδόν, φτάνουμε περίπου στο 1 τέταρτο της οικονομίας. Άρα θα πρέπει να διαφυλαχτεί αυτή η βιομηχανία. Είναι μια βιομηχανία η οποία έχει τον επαναληπτικό χαρακτήρα, δεν είναι μια φορά κάθε τόσο, είναι κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε 3 με 4 εκατομμύρια τουρισμό, 2 με 3 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό. Δεν είναι ευκαταφρόνητα ποσά αυτά για μια χώρα με ένα ΑΕΠ της τάξης των 15 με 16 δις. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να βρεθούν οι τρόποι να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις, να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι, διότι και οι εργαζόμενοι, κακά τα ψέματα, έχουν περάσει δύσκολα αυτή την περίοδο. Ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν δουλέψει καθόλου, διότι τα ξενοδοχεία που εργάζονται παρέμειναν κλειστά. Είμαστε όμως, διατηρούμε την αισιοδοξία μας, ότι με αυτές τις μεθόδους που έχω περιγράψει στην εισαγωγή μου και με διάφορα άλλα μέτρα που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή και το Υφυπουργείο Τουρισμού αλλά και άλλα κομμάτια του κράτους, να προωθήσουμε την Κύπρο αυτή τη στιγμή που, κακά τα ψέματα, είμαστε με βάση τα λόγια μεγάλου οργανωτή ταξιδιού που είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, έχουμε μείνει η μόνη χώρα που υπάρχει αυτή η ασφάλεια και η αν θέλετε η ευχέρεια να επισκεφθούν τουρίστες. Υπήρχαν ανταγωνιστές οι οποίοι σιγά σιγά ένας μετά τον άλλο έχουν υποστεί σημαντικές αυξήσεις στα κρούσματα και έχουν βγει εκτός αγοράς. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, να το αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται, έστω και τώρα, διότι υπάρχουν οι προοπτικές και για το χειμώνα με βάση τα δεδομένα τα επιδημιολογικά. Ναι, και ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ καλά τα υγειονομικά δεδομένα της Κύπρου, η επιδημιολογική μας εικόνα χαρακτηρίζεται εξαιρετική σε σύγκριση και με άλλες χώρες, θα πρέπει να κινητοποιηθεί, κατά τη δική μου γνώμη, και το αρμόδιο Υφυπουργείο, έτσι, το Υφυπουργείο Τουρισμού, για να φέρουμε τουρίστες έστω και την τη χειμερινή περίοδο, αυτούς τους 3-4 μήνες που έχουν απομείνει, κάνοντας κάποιες καμπάνιες, κύριε Λοϊζίδη, και προσφέροντας έτσι ελκυστικές και ανταγωνιστικές τιμές. Αυτό που έχετε περιγράψει, που είναι η προσωπική σας πεποίθηση, είναι και το τι συμβαίνει. Πρέπει να σας, ικανοποιήσω λέγοντας σας ότι πράγματι αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν βιομηχανία κοιτάζουμε τις επιλογές που υπάρχουν για χειμερινό τουρισμό. Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ξεκινήσει ήδη μια διαφημιστική εκστρατεία. Έχει όμως σημασία να μην ανατραπούν τα δεδομένα, διότι φανταστείτε να ξεκινήσουμε να διαφημίζουμε στην Βρετανία, για παράδειγμα, και μετά από 2 εβδομάδες να μπει η Βρετανία στην κατηγορία Γ. Αντιλαμβάνεστε, πάνε όλα χαμένα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο ψύχρεμοι, να έχουμε και συνεχή επαφή και συνεννόηση και διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και τους ειδικούς, τους επιδημιολόγους, για να λειτουργήσουμε όλοι από κοινού, με στόχο πρώτον να προστατεύσουμε την υγεία του λαού, αλλά παράλληλα να δούμε και το κομμάτι της οικονομίας. Ναι. Όλοι λέμε ότι η οικονομία, η δυνατή, θα μας δώσει τα εχέγγυα να συνεχίσουμε.
Ναι. Σαφέστατα εξαρτάται και από τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε χώρας, γιατί είδαμε και τι συμβαίνει τώρα στο Ισραήλ τις τελευταίες μέρες, έτσι, που στην αρχή το Ισραήλ πήγαινε καλά, μετά έπεσε στην κατηγορία γάμα, δεν κάνω λάθος, και τώρα υπάρχει και lockdown στη χώρα. Και όσον αφορά την οικονομία, θα ήθελα να σας κάνω μία τελευταία έτσι ερώτηση, κύριε Λοϊζίδη. Πολλής λόγος γίνεται για την επέκταση της μη αποπληρώμησης δόσεων, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον τουρισμό. Οι ξενοδόχοι έχουν θέσει έτοιμα να υπάρξει από πλευρά επέκταση του moratorium. Έχετε ενδείξεις από τις τράπεζες σας? Θέτω αυτό το ερώτημα γιατί χθες ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε στη Βουλή ότι δεν θα πρέπει να δοθεί παράταση για τη μη αποπληρώμη δόσεων. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη βδομάδα με τον διοικητή, όπως επίσης και με το Σύνδεσμο Τραπεζών. Έχουμε ένα διαρκές διάλογο γύρω από αυτό το θέμα. Υπάρχουν τρόποι τους οποίους έχουμε συζητήσει κατηδίαν με τις εμπορικές τραπεζές και το Σύνδεσμο Τραπεζών. Νομίζω υπάρχει κατανόηση από μέρους τους, υπάρχει πρόθεση να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις του τουρισμού με κάποιο διαφορετικό τρόπο αναστολής, αν θέλετε, δόσεων κλπ. Δεν μπορώ να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε σε ένα διάλογο που είναι σε εξέλιξη. Δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο που ίσχυσε το 2020. Θα είναι κάποιες μεταλλαγές, κάποιες άλλες προϋποθέσεις για να προχωρήσει και το 2021 κάποια ελάμφρυνση, αν θέλετε, των επιχειρήσεων. Είναι όμως κάτι που αφορά καθαρά τις επιχειρήσεις μαζί με τις τράπεζες. Δεν θα αποταθούμε ούτε σε νομοσχέδια, ούτε σε διατάγματα. Θα είναι κάτι που θα γίνει, αν θέλετε, μια συμφωνία εμπορικής υφής. Και όσον αφορά τους σχεδιασμούς για την επόμενη τουριστική σεζόν, για το 2021 δηλαδή, τι επεξεργάζεστε, τι σενάρια, κύριε Λοϊζίδη? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Το τι θα γίνει το 2021. Διότι λέγαμε αρχές της πανδημίας αυτής, κάπου μέσα στον Απρίλιο-Μάιο, ότι έχει σημασία να μην χάσουμε την προσοχή μας από το 2021. Το ότι φέτος θα είχαμε μια καταστροφική χρονιά, το ξέραμε, το προβλέψαμε, απλά ίσως να προβλέψαμε λίγο πιο θετικά από ό,τι ήταν τελικά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, σημασία έχει να επανέλθει σύντομα ο τουρισμός μας για το 2021 και το 2022. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι υπάρχει πολύ καλό ενδιαφέρον για διακοπές στην Κύπρο για το 2021. Το μεταφράζουμε με συγκεκριμένες προκρατήσεις που έχουμε στην διάθεσή μας από το εξωτερικό. Όμως, όλα είναι ρευστά. Ναι, από ποιες χώρες υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, το περισσότερο ενδιαφέρον είναι από τις παραδοσιακές μας αγορές. Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Ισραήλ, σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, Αυστρία κλπ. Είναι αρκετές οι χώρες αυτές. Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την προσπάθεια και στις υπόλοιπες αγορές, τις αγορές τις οποίες είχαμε ξεκινήσει να προσεγγίζουμε τα τελευταία ένα, ίσως και δύο χρόνια, για να διευρύνουμε την γκάμα των αγορών που ενδιαφέρονται για την Κύπρο. Χρειάζεται πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, αλλά προπάντων πρέπει να ξεβρεθούν οι τρόποι του ασφαλούς ταξιδίου. Και αυτό είναι αυτό που είχα περιγράψει στην αρχή. Πιστεύω ότι εάν διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η κατηγορία αυτή των τεστ, να είναι γρήγορα και προσιτά και οικονομικά, πιστεύω ότι το 2021 θα ξεκινήσει σιγά σιγά η ανάκαμψη, η οποία σίγουρα θα προχωρήσει και εντός του 2022 για να φτάσουμε κάπου σε κάποια νούμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λοϊζίδη, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, έτσι. 8 νέα κρούσματα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Μας ενημερώνει από την αίθουσα σύνταξης η Χριστιανά Βερεσιέ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά. Καλησπέρα, Στέφανη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. 8 νέα κρούσματα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Από 28 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της τυχνηλάτισης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 5 κρούσματα.
Από 455 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εντοπίστηκε ένα κρούσμα. Και από 118 δείγματα που λήφθηκαν από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των γενικών νοσοκομείων, εντοπίστηκαν δύο κρούσματα. Τα δύο άτομα από αυτά είχαν συμπτώματα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου νοσηλεύονται μόνο 4 άτομα θετικά στον ιό, εκ των οποίων το ένα νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Επίσης, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύεται ένας ασθενής εκτός αναπνευστήρα. Επίσης, Στέφανη, είχαμε νέα κατηγοριοποίηση των χωρών, όπου προχώρησε η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης. Έχουν σημειωθεί 4 υποβαθμίσεις και 2 αναβαθμίσεις, Χριστιανά. Σωστά, ναι. Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 είναι η Εσθονία από την κατηγορία Α μετακινείται στην κατηγορία Β. Η Γεωργία από την κατηγορία Α μετακινείται στην κατηγορία Β. Η Τσεχία από την κατηγορία Β μετακινείται στην κατηγορία Γ. Η Ουγγαρία από την κατηγορία Β μετακινείται στην κατηγορία Γ. Η Ρουάντα από την κατηγορία Γ μετακινείται στην κατηγορία Β. Και η Αυστραλία από την κατηγορία Β μετακινείται στην κατηγορία Α. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Τώρα, να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την απόπειρα φόνου στο Ολιοπέτρι εναντίον της 34χρονης μετά τη σύλληψη του 24χρονου δράστη. Για το θέμα μας ενημερώνει η Μαρίσα Αβραάμ. Καλό μεσημέρι, Μαρίσα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. 2 κυνηγετικά και ένα αεροβόλο όπλο, 25 κυνηγετικά φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 2 κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν από την αστυνομία στην οικία του 24χρονου ύποπτου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι το βράδυ της Κυριακής πυροβόλησε 2 φορές την πρώην σύντροφό του ηλικίας 34 ετών στη βεράντα του σπιτιού της στο Λιοπέτρι. Υπενθυμίζεται, Στέφανε, ότι γύρω στις 9 το βράδυ της Κυριακής λήφθηκε πληροφορία ότι σε οικία στο Λιοπέτρι υπάρχει τραυματισμένη γυναίκα από πυροβολισμούς. Μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Αμοχώστου μετέβησαν στην κατοικία και απέκλεισαν τη σκηνή. Από προκαταρκτικές εξετάσεις και από γραπτές μαρτυρίες που λήφθηκαν από θαμώνες, διαπιστώθηκε ότι ενώ η 34χρονη έβγαινε από την κουζίνα της στη βεράντα, ακολουθούμενη από 2 ανήλικες ηλικίας 17 ετών, δέχτηκε 2 πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο με αποτέλεσμα πολλαπλά σφαιρίδια να την πλήξουν στην πλάτη και στο λαιμό. Μετά τους πυροβολισμούς, Στέφανη, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Το θύμα που αιμορραγούσε μεταφέρθηκε στο ΤΑΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, ενώ από τον αδελφό της, τον οποίο ανέφερε το όνομά του, ατόμου που την πυροβόλησε, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η αστυνομία, η κοπέλα ήταν έγκυος, 5 μηνών, διατηρούσε δεσμό με τον ύποπτο και είχαν πρόσφατα διακόψει. Μάλιστα. Τώρα, στο ΤΑΕ Αμοχώστου για κατάθεση μετέβει ο διευθυντής του Λυκείου Παραλιμνίου μετά τις αποτρόπες πράξεις μαθητών με τα κοτόπουλα και τα κουνέλια. Γνωρίζουμε τι ανέφερε στην κατάθεση του, Μαρίσα. Στέφανη, την πύλη της αστυνομικής διεύθυνσης Αμοχώστου πέρασε γύρω στις 9 το πρωί ο διευθυντής του Λυκείου Παραλιμνίου σχετικά με τις αποτρόπες πράξεις μαθητών κατά την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Τελειόφοιτοι μαθητές θέλησαν, Στέφανη, να γιορτάσουν την επιστροφή στα σχολεία, ρίχνοντας κουνέλια και κότες από το μπαλκόνι του ορόφου. Τα όσα σημειώθηκαν χθες στο Λύκειο προκάλεσαν, Στέφανη, την κατακραυγή μερίδας πολιτών, αλλά και του κόμματος για τα ζώα. Οι εικόνες που καταγράφηκαν στο σχολικό χώρο έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Οι τελειόφοιτοι μάλιστα γιόρτασαν την πρώτη μέρα ανάχοντας βενγαλικά και ρίχνοντας, όπως είπαμε, περιστέρια, κουνέλια και κότες. Και να αναφέρουμε, Στέφανη, ότι τα όσα σημειώθηκαν, όπως μας αναφέρθηκε από την αστυνομία, εκτελήθηκαν μπροστά στα μάτια των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η αστυνομία, Στέφανη, διερευνά την λόγω υπόθεση και θα συνεχίσει και με άλλες καταθέσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίσα. Πάμε στην Πάφο τώρα και την Νάταλη Γεωργίου, καθώς χειροπέδεσε σε 23χρονο, πέρασε η αστυνομία για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής οικίας. Νάταλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη.
Ιπποκράτης συντέθηκε 23χρονος για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής από κατοικία στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 6 Σεπτεμβρίου καταγγέλθηκε από 27χρονο ότι στις 6 και 10 το πρωί της ίδιας μέρας, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, αναγνώρισε ένα πρόσωπο που βρισκόταν εντός οχήματος και το οποίο κρατούσε ένα συλλεκτικό καπέλο και ένα ποδήλατο. Ακολούθως, το αυτοκίνητο αναχώρησε, ενώ εναντίον του υπόπτου, ηλικίας 23 χρόνων, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη χθες λίγο πριν τις 7 το βράδυ. Την υπόθεση εξετάζει το τμήμα μικροπαραβάσεων της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου. Mm-hmm. Ενώ είχαμε και επιβολή τσουχτερού προστίμου σε εκτινοτρόφο που μετέφερε Φλομπέρ με σιγαστήρα. Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εκτινοτρόφο στην Πάφο για μεταφορά Φλομπέρ με σιγαστήρα σε μη επιτρεπόμενη περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη του Ταμείου Θύρας Πάφου εντόπισαν χθες στην περιοχή Αχέλιας χτινοτρόφο να μεταφέρει σε μη επιτρεπόμενη περιοχή για κυνήγι ένα φλοπέρ με σιγαστήρα καθώς και αριθμό φρεσκοσκοτωμένων περιστεριών. Ο συγκεκριμένος μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Κουκλιών όπου του επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Μάλιστα. Νάταλη Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα του καιρού για την συνέχεια στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Στεφανία Λοΐζου, λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λοΐζου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, ποιο είναι το σκηνικό του καιρού, να το ακούσουμε και από εσάς, γιατί νιώθουμε, νομίζω, αισθανόμαστε όλοι τις υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, δυστυχώς θα παραμείνουμε σε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα όσο και μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Όπου οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό θα κοιμανθούν γύρω στους 39 βαθμούς, θα έλεγα. Mm-hmm. Γύρω στους 31 με 33 στα παράλληλα και στους 29 βαθμούς περίπου στα ψηλότερα ορεινά. Mm-hmm. Είναι θερμοκρασίες αρκετά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Mm-hmm. Δυστυχώς θα παραμείνουν μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Το Σάββατο να μένουμε να έχουμε πτώση στη θερμοκρασία, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ορεινά. Ωστόσο, θα παραμείνουμε και πάλι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Ο καιρός όλες αυτές τις ώρες θα είναι γενικά κυρίως εύθυρος, με κάποιες παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στο εσωτερικό, τις απογευματινές κυρίως ώρες. Το Σάββατο θα είναι αρχικά κυρίως εύθυρος ο καιρός. Ωστόσο, νεφώσεις που σιγά σιγά αναμένονται ότι θα αναπτυχθούν, πιθανώς να δώσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές, ίσως και καταιγίδα, στα ορεινά και στο εσωτερικό νωρίς το απόγευμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας υπόλοιπο. Και εσείς το ίδιο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οι προκλήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στον απόϊχο φυσικά της επίσκεψης Express του Μαρκ Πομπέου στη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσοστόμου, καλώς ήρθατε. Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές του Capital. Τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω με την επίσκεψη του Μάικ Πομπέου στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Ήταν όντως τόσο σημαντική, κύριε Χρυσοστόμου, ή απλά έγινε πολύς έτσι ντόρος για το τίποτα? Γιατί αυτά που στην ουσία ακούσαμε, τα έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές από Αμερικανούς αξιωματούχους, για την ανησυχία αυτή δηλαδή που εκφράζουν για τις ενέργειες αυτές της Τουρκίας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, όταν ένας υπουργός εξωτερικός μιας χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή μιας χώρας όπως είναι η Ρωσία, mm-hmm. η Γαλλία, επισκέπτεται ένα μικρό κράτος όπως είναι η Κύπρος και μάλιστα σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή, είναι από μόνο του αυτό το γεγονός ένα σημαντικό γεγονός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να δούμε τι έχει προσθέσει όσον αφορά τα δικά μας τα ζητήματα. Και επίσης για ποιους λόγους της Αμερικής ο ίδιος ήθελε να κάνει αυτή την επίσκεψη. Διότι συνήθως καταγράφουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν πρωτίστως εμάς και πολλές φορές δεν βλέπουμε και τους λόγους που ήδη θέλουν να επιδιώξουν κάποιες συναντήσεις. Τώρα, έχεις απόλυτο δίκιο ότι επαναληφθήκαν κάποια πράγματα. Σε κάποιες περιπτώσεις και η επανάληψη είναι σημαντική, με την έννοια ότι κάποιες χώρες αναθεωρούν κατά καιρούς την στάση τους.
Ήταν σημαντική λοιπόν η δήλωση για την αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του δικαιώματος της να αξιοποιεί το φυσικό πλούτο. Όμως εδώ υπογράμμισε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, βάζοντας έτσι μια παράμετρο που έχει να κάνει και με μια πιθανή επανέναρξη αν οι προσπάθειες ευδοκιμήσουν και των συνομιλιών μετά από τις εκλογές στα κατεχόμενα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ακριβώς έκανε λόγο για τις ενέργειες της Τουρκίας οι οποίες πρέπει να τερματιστούν διότι ακριβώς προσθέτουν ένταση. Και άρα αυτό... είναι ειλικρινές, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις ενέργειες αυτές της Τουρκίας στην περιοχή. Ναι, εδώ πάμε σε αυτό που έλεγα προηγούμενα, γιατί το κάνει αυτό η Αμερική. Σίγουρα η Αμερική δεν θέλει να γίνει περαιτέρω ένταση στην περιοχή και για δικούς της λόγους. Και ποιοι είναι οι δικοί της λόγοι? Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν θέλουν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ κατ' επέκταση δύο χώρες οι οποίες είναι μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η Ελλάδα και η Τουρκία, να έρθουν σε τέτοιο επίπεδο αντιπαράθεσης και προστριβών που να οδηγήσει και σε θερμό επεισόδιο. Θέλουν να αποφύγουν αυτή την ένταση, διότι αυτή η ένταση, αγαπητοί μου Στέφανη, φέρνει και κλειδονισμούς εντός της ίδιας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που δεν θέλουν ένταση. Γι' αυτό έκανε δήλωση ότι πρέπει να σταματήσει η ένταση. Αυτό φυσικά είναι κάτι που θέλει και η δική μας πλευρά. Το δεύτερο, δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες η όποια προσπάθεια εξομάλυνσης να είναι εκτός του πλαισίου είτε του ΝΑΤΟ είτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εκεί νιώθουν ειδικά στο ΝΑΤΟ ότι οι Αμερικανοί έχουν λόγο και ρόλο να παίξουν. Και η έκτακτη ή εκτός προγράμματος επίσκεψη Πομπέο δεν ήταν εντελώς άσχετη με την προηγούμενη επίσκεψη Λαυρών. Οι Αμερικανοί έσπευσαν να δηλώσουν ότι εμείς είμαστε παρόντες. Θέλουμε να έχουμε λόγο και ρόλο και δεν απεμπολούμε αυτό το ρόλο, παρόλο που κατά καιρούς ο Τραμπ με αυτές τις δηλώσεις, πρώτα η Αμερική και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται χιλιόμετρα μακριά, έχουν δημιουργήσει έτσι ένα κενό ισχύος και ισορροπίας στην περιοχή που έσπευσε η Τουρκία αλλά και άλλες χώρες να το καλύψουν. Άρα δηλώνουν ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να έχουμε ρόλο και λόγο. Και φρόνησε να το εκμεταλλευτεί και η Ρωσία αυτό. Σαφέστατα, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες ή και τα τελευταία 2-3 χρόνια, προέρχονται από το γεγονός ότι συντεταγμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ασκούν το ρόλο που ασκούσαν προηγουμένως. Ένα απλό παράδειγμα να πούμε, αγαπητή μου Στέφανη. Όταν έγιναν τα θέματα στα Ίμια, να θυμίσουμε το πριν αρκετά χρόνια, ή το 87 με το χώρα και το Σεισμίκ, αρκούσε ένα τηλέφωνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε του Υπουργού Εξωτερικών είτε του ίδιου του Προέδρου και η κρίση, η ένταση επιλειόταν σε μερικές ώρες. Διότι ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εκ της ισχύως τους και εκ του ρόλου που είχαν στην περιοχή ήταν σε θέση να διαδραματίζουν αυτό το ρόλο. Τώρα, για πρώτη φορά, αυτή η ένταση πάει εβδομάδες τώρα. Είναι από τον Ιούλιο που είναι τα πολεμικά πλοία απέναντι. Άρα οι Αμερικανοί επαναφέρουν για τους δικούς τους λόγους αυτή την παρουσία τους. Έχουν τη δυνατότητα όμως τώρα οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να επηρεάσουν τον Ερντογάν? Ναι. Υπάρχουν προστριβές στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν το θελήσουν, μπορούν να ασκήσουν πιέσεις και να έχουν και αποτέλεσμα. Ένα απλό παράδειγμα να δώσουμε. Όταν ήθελε να απελευθερωθεί ο πάστορας Μπράνσον, που ήταν στις φυλακές της Τουρκίας με την κατηγορία ότι υπόθαλπτε και στήριζε τους γιουλεμιστές, όταν ο Ερντογάν αρνιόταν αυτό το πράγμα, με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για οικονομικές κυρώσεις, μετά από λίγες μέρες απελευθερώθηκε. Το ζήτημα, θέλουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο? Και αυτό το ερώτημα δεν ισχύει μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τη Γερμανία θέλω να μου πείτε τώρα τη δική σας άποψη. Μπορεί να ασκήσει πιέσεις, ασκεί καταρχάς πιέσεις στην Τουρκία? Ναι, η Γερμανία μπορεί να ασκήσει πιέσεις. Ασκεί πιέσεις, το θέμα είναι σε ποιο βαθμό και αν είναι υπέρμαχος της επιβολής κυρώσεων.
Οι Γερμανοί είναι τη σχολή του καρότσου. Mm-hmm. Συνηθίζεται να λέγεται μαστίγιο και καρότσο. Η Γερμανία κρατεί το καρότσο. Mm-hmm. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή mm-hmm. παίζει το ρόλο του μαστιγίου. Η Γερμανία δεν θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα σε αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Και δεν το θέλει και για δικούς της λόγους. Το εμπορικό και το οικονομικό διακύβευμα mm-hmm. της Γερμανίας με την Τουρκία είναι τεράστιο. Άρα οι όποιες οικονομικές κυρώσεις θα έχουν επιπτώσεις και στην ίδια τη Γερμανία, δεν θα είναι μόνο στην Τουρκία. Δεν θέλει και για λόγους πώλησης όπλων στην Τουρκία. Η Γερμανία πολλοί όπλα στην Τουρκία. Και μάλιστα υπήρξαν και δημοσιεύματα στην Der Welt και, και σε άλλες γερμανικές εφημερίδες ότι αυτά καταλήγουν στη Λιβύη mm-hmm. και υπήρξε εσωτερικό θέμα στη Γερμανία. Δεν θέλει όμως και για λόγους μεταναστευτικού. Κρατεί η Τουρκία το κλειδί του μεταναστευτικού και πιέζει την Ευρώπη. Από την άλλη όμως η Γερμανία δεν θέλει να οδηγηθούν τα πράγματα σε παραπάνω ένταση και τεταμένη κατάσταση. Mm-hmm. Διότι θα εισπράξει αυτούς τους κλειδονισμούς και ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ποιες άλλες χώρες δεν θέλουν να επιβληθούν να ακυρώσει στην Τουρκία? Ναι, και, είναι και πολύ θα καλή δούμε ερώτηση. Αυτό το ζήτημα τώρα στη Σύνοδο Κορυφής στις 24 και 25 του μήνα. Διάβαζα λίγο πριν πω στο στούντιο τις τελευταίες δηλώσεις mm-hmm. Μπορέλ που λέει ότι δεν υπάρχει ακόμα πλήρης ομοφωνία για το θέμα των μέτρων ή των κυρώσεων, δηλαδή ποια θα είναι τα μέτρα, σε ποιο βαθμό θα είναι και αν τελικά θα επιβληθούν mm-hmm. αυστηρές κυρώσεις. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, δύο στρατόπεδα, δύο κατηγορίες προσέγγισης. Από τη μια είναι η Γερμανία που είναι επικεφαλής εκείνης mm-hmm. της σχολής σκέψης που λέει ότι δεν πρέπει να πάμε σε πολύ αυστηρές κυρώσεις, πρέπει να κρατήσουμε διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία, πρέπει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Από την άλλη είναι η Γαλλία, mm. η οποία λέει η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από λόγια, το είπε ξεκάθαρα ο Μακρόν, γι' αυτό και το μένος του Ερτογάν απέναντί του. Είναι η Αυστριακή, που είναι πολύ έντονη με τους Τούρκους για πάρα πολλά θέματα και γι' αυτό. Αλλά είδαμε και τις χώρες της Μεσογείου, των ΜΕΤ 7, αγαπητοί μου Στέφανη, οι οποίες χώρες είχαν μια κοινή στάση μετά τη σύνοδο στην Κωσική, παρόλο που θα ήταν και σκληρότερη η δήλωση των ΜΕΤ 7, αν δεν μετρίαζα λίγο τη διακήρυξη η Ισπανία και η Ιταλία, που και αυτές είναι λίγο πιο επιφυλακτικές. Εν πάση περιπτώσει θα γίνει παζάρι, mm-hmm. θα γίνει διαβούλευση στις 24 και στις 25 και θεωρώ ότι η κίνηση της Τουρκίας με την απόσυρση ή καλύτερα για να ακριβολογούμε με την επιστροφή του Roots Rate στο λιμάνι. Να, για λόγους συντήρησης ακούσαμε. Ναι. Οι Τούρκοι λένε για λόγους συντήρησης, mm-hmm. Λένε ότι είναι ένα διάλειμμα mm-hmm. Και ότι θα συνεχίσουν. Είναι όμως και μια κίνηση πρωτίστως τακτικής. Ναι. Διότι δίνουν επιχειρήματα στους Γερμανούς και άλλους που είναι της σχολής όχι σκληρές κυρώσεις, να πούν ότι έχει τερματίσει. Ναι, αλλά είχαμε και την έκπτωση αντινάφτεξ χθες βράδυ για την αποστρατικοποίηση της Χίου. Ναι. Και αυτή είναι κίνηση ναι. τακτικής. Εδώ είναι δύο ζητήματα, αγαπητοί μου Στέφανη. Από τη μια είναι το εξής. Θα θεωρήσουμε κίνηση καλής θέλησης της Τουρκίας την αποχώρηση από την ελληνική υφαλοκρηπίδα mm-hmm. και μια κίνηση η οποία δίνει χώρο για τον διάλογο, αλλά την ίδια στιγμή θα τρυπά στην Κυπριακή ΑΟΣ, που είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη παραβίαση του να τρυπώ σε μια περιοχή που έχει ανακηρυχθεί, που έχει οριοθετηθεί σε ΑΟΣ εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και την ίδια στιγμή που απειλά για την αμόχωστο. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το θεωρήσουμε λόγο κυρώσεων και θα θεωρήσουμε ότι έχει υποχωρήσει κάπως το θέμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ότι παίρνει το πράσινο φως και θα συνεχίσουμε διαπραγματεύσεις. Είναι το ένα το ζήτημα αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπες με την αντινάφτεξ, που στην ουσία λέει ότι βάζω στο τραπέζι, αυτό λέει η Τουρκία, στο διάλογο τον ελληνοτουρκικό, ότι δεν θα πρέπει να συζητηθεί μόνο τα της υφαλοκρηπίδας που είναι η διαφορά mm-hmm. μας, αλλά θέλουμε να συζητηθεί και το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, θέλουμε να συζητηθεί και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και ίσως θέλουμε να συζητηθεί και το θέμα του Κυπριακού φυσικού αερίου. Και αυτό λέει η Τουρκία άνευ όρων. Ναι, γι' αυτό τραβά το σκηνή
ο Ερντογάν, κύριε Χρυσοστόμου, για να φέρει την Ελλάδα πρωτετελεσμένο σε έναν διάλογο στο πλαίσιο που ο ίδιος ο Ερντογάν επιθυμεί? Ναι, θέλει να φέρει την Ελλάδα σε ένα διάλογο με εκείνους, το έχω πει έτσι με έναν εύσχημο τρόπο, ένα διάλογο αλλά τούρκα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα διάλογο όπου δεν θα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις και δεν θα υπάρχει, θα είναι ανοιχτό θεματολόγιο. Ναι, τι δεν σημαίνει μπορεί αυτό να το δεχθεί όμως αυτό η Ελλάδα? Όχι, όχι. Και εδώ είναι που παίζεται αυτή τη στιγμή το διπλωματικό παιχνίδι στο παρασκήνιο, ακριβώς αυτές οι διερευνητικές διαβουλεύσεις, διότι αυτές αναμένεται mm-hmm. να ξεκινήσουν, τι όρους διαλόγου θα διαμορφώσουν. Η Ελλάδα λέει ότι θα συζητήσουμε μόνο το θέμα mm-hmm. της διαφωνίας στην Υφαλοκρηπίδα, αυτό είναι το θέμα, και λέει ότι ο όρος θα πρέπει να είναι σε περίπτωση που διαφωνούμε να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης mm-hmm. για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Κοινή δέσμευση, γιατί η Τουρκία δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα. Η Τουρκία λέει ότι ελάτε να συζητήσουμε χωρίς όρους και την Υφαλοκρηπίδα και το θέμα των νησιών, γι' αυτό έβγαλε την αντινάφτεξη χθες, με τη στρατικοποίηση ή την αποστρατικοποίηση των νησιών, και να συζητήσουμε ακόμα και το θέμα του φυσικού αερίου της mm-hmm. Κύπρου, ως αν να τεκμέρονται να μιλούν για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Κύπρος, δύο χώρες που θα συζητούν για ένα ξένο χωράφι. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι που προσπαθεί να επιχειρεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι γίνονται και κάποια πράγματα για εσωτερική κατανάλωση, έτσι, για την εσωτερική διακυβέρνηση. Κάνει κάποια πράγματα ο Ερντογάν. Πώς μπορεί όμως με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κύριε Χρυσοστόμου, να κατεβάζει γεωτρύπανα και ερευνητικά σκάφη στην περιοχή? Αγαπητή μου Στέφανη, αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Κάποιος θα διερωτάται, αυτή η κίνηση τώρα που επέστρεψε το Roots Rates mm-hmm. στο λιμάνι είναι μια κίνηση ουσίας ή μια κίνηση τακτικής? Και γιατί την κάνει τώρα? Οι λόγοι έχουν να κάνουν και με αυτό που λες. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δίνει επιχειρήματα σε αυτούς που θέλουν να πάει το πράγμα στα μαλακά 24-25, να επιχειρηματολογήσουν και να πούν ότι κοιτάξτε, δείχνει καλή θέληση, έχει κάνει ένα θετικό βήμα, άρα να μην πάμε στις σκληρές κυρώσεις. Ένα. Δύο, να αποφύγει κυρώσεις που έχουν να κάνουν με οικονομικά ζητήματα mm-hmm. και οικονομική διάσταση, για να μην επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η τουρκική οικονομία. Τρίτον, υπάρχουν απανωτές υποβαθμίσεις της τουρκικής οικονομίας, είναι αυτό που είπες προηγούμενα. Άρα η ένταση και η κλιμάκωση δημιουργά αρνητικό επενδυτικό κλίμα για τον οποιονδήποτε θέλει αυτή τη στιγμή να επενδύσει στην Τουρκία ή να, ακόμα και για θέματα τουρισμού. Άρα και εδώ είναι ένα θέμα εσωτερικό. Και επίσης θέλει να σύρει αυτό που είπε προηγουμένως την κατάσταση mm-hmm. σε ένα διάλογο. Όμως εκτιμώ ότι έπαιξε ρόλο αθρηστικά σε όλα αυτά και η αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς, αλλά κυρίως η στάση της Γαλλίας ως mm-hmm. προς το κομμάτι το αμυντικό, το αποτρεπτικό. Δηλαδή έχει πάει το μήνυμα από τους Γάλλους ότι εμείς απλά δεν στηρίζουμε την Ελλάδα ευκαιριακά, mm-hmm. αλλά έχουμε ουσιαστικούς και δικούς μας λόγους και συμφέροντα να μην αφήσουμε να ηγεμονεύσει η Τουρκία την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Καλά κάνετε που το ξεκαθαρίζετε αυτό, γιατί το έχω ακούσει πολλά και στο τελευταίο διάστημα για τον Μακρόν, ότι δεν αγάπησε ξαφνικά την Κύπρο και την Ελλάδα. Έτσι εξυπηρετεί και αυτός τα συμφέροντα της χώρας του. Ναι, και ευχαριστώ που μου κάνεις την ερώτηση, διότι μου δίνεις την ευκαιρία να εξηγήσουμε έτσι σε σύντομα, αν έχουμε λίγα λεπτά, γιατί οι Γάλλοι, πέραν από το φιλελληνισμό τους, πέραν από το ότι διατηρούν παραδοσιακές φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα και ούτω καθεξής, υπάρχουν οι εξής συγκεκριμένοι λόγοι γιατί η Γαλλία δεν θέλει να αφαιθεί η Τουρκία να αποκτήσει ένα ηγεμονικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι και αυτό που γίνεται στη Συρία και αυτό που γίνεται στη Λιβύη ενδιαφέρει πάρα πολύ την Γαλλία, ειδικά το θέμα της Λιβύης, και δεν θέλει εκεί να επικρατήσει μια κατάσταση η οποία να είναι κάτω από τουρκική επιρροή και πλήρη τουρκικό έλεγχο. Η Γαλλία είναι απέναντι από τη Λιβύη, την ενδιαφέρουν και τα πετρελαϊκά αποθέματα που υπάρχουν εκεί, αλλά και η κατάσταση στην ίδια τη Λιβύη. Ο δεύτερος λόγος είναι και ο Λίβανος, και είδαμε και με την πρόσφατη
το ατύχημα εκεί στο Λίβανο, ότι οι Λιβανέζοι καλούσαν τον Μακρόν να επεμβεί για να υπάρξει κάθαρση και αυτή. Αμέσως, ναι, αυτό δείχνει ακριβώς και τις παραδοσιακές σχέσεις που έχει η Γαλλία και με αυτές τις χώρες. Άρα ο δεύτερος λόγος είναι αυτός. Ο τρίτος λόγος, η Γαλλία είναι μια ναυτική δύναμη. Και μετά την αποχώρηση των Βρετανών από την Ενωμένη Ευρώπη, ασκεί αυτό το ρόλο ως η πρωταγωνιστική ναυτική δύναμη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Μεσόγειο. Και δεν θέλει να δημιουργηθούν καταστάσεις οι οποίες ακριβώς θα δίνουν ένα ρόλο στην Τουρκία, η οποία ακριβώς θα περιορίζει τα γαλλικά συμφέροντα. Είναι και η Total στην περιοχή μας, είναι και αυτός ένας επιπρόσθετος λόγος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα καταδεικνύουν ότι οι Γάλλοι ενδιαφέρονται πρωτίστως και για δικούς τους λόγους, όμως συγκλίνουν αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις και με τα ελληνικά. Μάλιστα. Και πριν την σύνοδο κορυφής, να πούμε δύο λόγια για την σημερινή επίσκεψη του Σαρλ Μισελ στην Ελλάδα, τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας. Έρχεται και στην Κύπρο, ενώ γίνονται και άλλες δημοσίες και άλλες διαβουλεύσεις. Έχουμε και τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και τον Γάλλο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ναι. Γίνονται κάποιες δημοσίες. Όλα αυτά είναι ενδεικτικό των τεράστιων ζυμώσεων που γίνονται εν ώψη του επόμενου δεκαημέρου και θα κορυφωθούν σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα η οποία από τη μια να στέλνει το μήνυμα στην Τουρκία ότι αυτές οι ενέργειες δεν είναι αποδεκτές, ότι αυτές οι ενέργειες πρέπει να τερματίσουν και υπάρχει βούληση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε κάποια μέτρα που να στέλνουν αυτό το μήνυμα. Διότι αν δεν το κάνει εντελώς, αγαπητή μου Στέφανη, θα έχει και πλήγμα η ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν προχωρήσει έστω σε κάποιας μορφής και κάποιας έκτασης μέτρα, και η λέξη κλειδί είναι κάποιας μορφής και κάποιας έκτασης, διότι εδώ είναι που παίζεται η φόρμουλα που επιχειρείται να βρεθεί. Η Τουρκία θα το ξανακάνει σίγουρα αν δεν πάρει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να κλείσει καθόλου η γέφυρα και η επικοινωνία, διότι κανείς δεν θέλει την περαιτέρω ένταση. Είναι, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά τόσες εβδομάδες ελληνικά και τουρκικά πολεμικά πλοία να βρίσκονται όχι απέναντι, σχεδόν σε απόσταση αναπνοής. Μόνο η παρατεταμένη αυτή κατάσταση, η πιθανότητα ακόμα και ενός λάθους είναι υπαρκτή. Άρα να υπάρξει αποκλιμάκωση την ίδια στιγμή όμως που να πάνε τα μηνύματα. Και το κρίσιμο είναι, το επαναλαμβάνω γιατί έχει σχέση και με την Κύπρο, να μην θεωρηθεί ότι η κίνηση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι το συγχωροχάρτη και να πάμε σε μία διάλογο και σε μία φόρμουλα, αλλά την ίδια στιγμή να τρυπά στην Κυπριακή ΑΟΣ ή να επιχειρεί να επικύσει την αμόχωστο. Είναι μια λεπτή ισορροπία διπλωματίας που το επόμενο διάστημα θα ενταθεί. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χρυσοστόμου, γιατί η Λευκορωσία δείχνει να είναι πιο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι εδώ η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Ναι, θα απαντήσω χαριτολογώντας, ευτυχώς που υπάρχει και η περίπτωση Λουκασέγκο. Διότι θέλουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουν με κυρώσεις κατά του Λουκασέγκο, ειδικά η Γερμανία αλλά και κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που γυτνιάζουμε αυτές τις χώρες, διότι δεν θέλουν να αφήσουν τη Λευκορωσία στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και αυτό το πράγμα μας βοηθά κατά κάποιον τρόπο, διότι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ασκείται και μια πίεση, δεν θα έλεγα βέτο, διότι τις τελευταίες μέρες είδαμε από αυτές τις χώρες και από τη Γερμανία μια προσπάθεια να αποσυνδέσουν τα δύο, να ζητούν τη στήριξη μας για κυρώσεις στη Λευκορωσία, αλλά την ίδια στιγμή Τούρκοι να πάει στα μαλακά. Και φαίνεται ότι παίξαμε στη διπλωματία αυτό το χαρτί της Λευκορωσίας για να μπορέσουμε να κλειδώσουμε και κάποια δικά μας. Και αυτό είναι λυπηρό, να απειλείς με βέτο για κάτι που είναι αυτονόητο, την τουρκική παραβατικότητα, επειδή κάποιοι έχουν αυτή τη στιγμή άμεσα την ανάγκη να προχωρήσουν με κυρώσεις με τη Λευκορωσία. Μάλιστα.
Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Να μας πείτε, να μας εξηγήσετε τι προνοεί το Μνημόνιο Συναντήληψης της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών για τα θέματα ασφάλειας και ποια είναι η σημασία της εγκαθίδρυσης κέντρου εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας. Ναι, αυτό το κέντρο που ονομάζεται Cyclops, δεν ξέρω αν έχει και τον όρο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας με το Κύκλοπας, είναι το ακρονίμιο του Cyprus Center of... Αυτό είναι ένα κέντρο εκπαιδευτικό, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι μια στρατιωτικής φύσης από άποψη εξοπλισμών συνεργασία. Είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο σε ζητήματα ασφάλειας, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις και ούτω καθεξής. Αυτό καταδεικνύει την συνεργασία και το ρόλο που θέλουν οι Αμερικανοί. Από την άλλη, δεν είναι οι όροι που θέτουν οι Αμερικανοί για το μη ελλημενισμό πλοίων ρωσικών στην περιοχή που υπάρχει στο νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο και δεν στρέφεται σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα είναι σημαντικό να φιλοξενεί η Κύπρος τέτοια εκπαιδευτικά κέντρα. Την ίδια στιγμή όμως που αυτό δεν δημιουργεί και δεν διασαλεύει τις σχέσεις μας με άλλες χώρες σημαντικές στην περιοχή όπως είναι η Ρωσία. Είναι ένα θετικό βήμα προς περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Και εσείς. Πάμε για λίγο εκτός συνόρων. Αυστηρότερα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι εξάρσεις των κρουσμάτων στην Ευρώπη λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των κρατών. Νέοι περιορισμοί στη Μασαλία και τον Πορτό της Γαλλίας, ενώ στη Γερμανία οι αρχές γίνονται ακόμη πιο σκληρές. Η γαλλική κυβέρνηση εμφανίζεται απρόθυμη να επιβάλλει νέο γενικό lockdown εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού. Ωστόσο, πολλές πόλεις της χώρας αποφασίζουν πιο αυστηρά μέτρα με στόχο να περιορίσουν την αύξηση του αριθμού των μολύσεων ανά 100.000 κατοίκους. Αυστηρότεροι περιορισμοί θα επιβληθούν στο Μπορντό και τη Μασαλία, όπου παρατηρείται έξαρση της COVID-19. Δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία εκθεσιακών χώρων, υπαίθριων αγορών, καθώς και τα πάρτι σε γειτονιές. Θα απαγορεύονται και οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, εάν δεν γίνεται σεβαστό το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Τα νέα μέτρα στη Μασσαλία σχετίζονται και με τις αντοχές του συστήματος υγείας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και η χρήση κλινών από ασθενείς στα νοσοκομεία με COVID-19, αγγίζει οριακά επίπεδα. Στη Γερμανία, οι αρχές γίνονται ακόμη πιο σκληρές. Μια γυναίκα που κατηγορείται ότι έσπασε την καραντίνα και παρά το γεγονός ότι είχε συμπτώματα της COVID-19 έκανε βόλτα σε διάφορα μπαρ, κινδυνεύει να πληρώσει ένα αυστηρό πρόστιμο. Σχετίζεται με εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού στη Βαβαρία. Αυτή η απερισκεψία πρέπει να έχει συνέπειες. Επομένως, είναι λογικό οι υγειονομικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν αντίστοιχα υψηλά πρόστιμα μετά από προσεκτική εξέταση της υπόθεσης. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως προειδοποίηση. Στην Πάδοβα της Βόρειας Ιταλίας, ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα επισκέφθηκε ένα σχολείο και είδε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η πόλη ήταν μια από τις πρώτες περιοχές στην Ιταλία που χτυπήθηκαν από την πανδημία. Περίπου 6,5 εκατομμύρια μαθητές στην Ιταλία επέστρεψαν στα σχολεία τους, όλοι φορώντας μάσκα και τηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε στα σχολεία της Ιταλίας. Οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα που υποχρεώθηκαν λόγω πανδημίας να παραμείνουν σπίτι. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και στα σχολεία της Ιταλίας. Οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα που υποχρεώθηκαν λόγω πανδημίας να παραμείνουν σπίτι. Νιώθω μεγάλη χαρά που επιστρέφω στο σχολείο μετά από τόσους μήνες. Είναι σχεδόν σαν να απελευθερώνομαι. Πέραν των μαθητών και οι γονείς είχαν καταληφθεί από ανάμεικτα συναισθήματα, τα οποία όμως άλλαξαν όταν τα παιδιά πέρασαν το κατόφλι των σχολείων. Χαίρομαι διότι είναι η πρώτη μέρα στο λύκειο για το γιο μου. Αυτό υπερτερεί τις αγωνίες και τις ανησυχίες που σίγουρα υπάρχουν. Αλλά έχω πίστη στους καθηγητές και τους ηθήνοντες στα σχολεία.
Η θερμομέτρηση συνιστά μια βασική διαδικασία κατά την προσέλευση, ενώ παντού εφαρμόζονται τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. Η απόσταση είναι βασική. Από τη στιγμή που δεν έχουμε μονοθέσια θρανία παντού, θα πρέπει να σεβαστούμε το πρωτόκολλο για τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση. Το επικουρικό προσωπικό θα προχωρήσει σε επισταμένο καθαρισμό στο τέλος κάθε μαθήματος και για τα υπόλοιπα θα ελπίσουμε να είμαστε τυχεροί. Το πώς θα εξελιχθεί η σχολική χρονιά συνιστά ένα στοίχημα για όλους και κυρίως για την κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία κατά το πρώτο κύμα δεν έδειξε και τα καλύτερα αντανακλαστικά. Αυτός ο ιός συνιστά απειλή όχι μόνο για τη σχολική χρονιά, αλλά για την αξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία έχει επικριθεί για τη διαχείριση και τις καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των σχολείων. Υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμό στην κοινή γνώμη αναφορικά με τον επίσημο αριθμό μαθητών που επιστρέφουν. Τα στοιχεία της κυβέρνησης δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, καθώς αναμένονται τα κρούσματα της τελευταίας στιγμής. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Ελληνοκύπριος Επικεφαλής της Διοικητικής Επιτροπής για την Υγεία, καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού και Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Φυλακτού. Γεια σας. Καταρχήν, ποια είναι η εικόνα που έχετε ως προς τον αριθμό δειγμάτων που λαμβάνει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής? Έχουν αυξηθεί ή έχουν μειωθεί τα δείγματα? Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι στον αγώνα από το τέλη του Ιανουαρίου. Ο αριθμός των δειγμάτων αυξομειώνεται σε αυτά τα από τις περιπτώσεις. Λαμβάνουμε ορισμένες εκατοντάδες κάθε μέρα και τεχνηριώνουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι το Ινστιτούτο είναι υπεύθυνο για την ιχνηλάτιση. Τον πιο σημαντικό σκοπό, θα έλεγα, και μέρος της αντιμετώπισης της πανδημίας. Με βάση τα όσα έχετε μάθει και βλέπετε το τελευταίο διάστημα, ποια είναι η δική σας αξιολόγηση για την εικόνα του κορονοϊού στην Κύπρο, κύριε Φυλακτού? Υπάρχουν πάνω και κάτω, όπως φαίνεται, και έτσι φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό είναι ένας μαραθώνιος στον οποίο τρέχουμε από πίσω τον κορονοϊό. Όσο πιο καλά κάνουμε την ιχνηλάτιση, κατά κρίβεια όσο πιο καλά περιορίζουμε την πιθανή μετάδοση, δηλαδή τα μέτρα, τόσο πιο λιγότερες οι πιθανότητες είναι να μεταδοθεί, και όσο καλύτερα κάνουμε την ιχνηλάτιση, τόσο πιο εύκολα περιορίζεται η μετάδοση που έχει αρχίσει. Έτσι θα ζούμε μέχρι να βγει το εμβόλιο. Θα πρέπει να συνηθίσουμε στα νέα αυτά δεδομένα της καθημερινότητάς μας. Τώρα, αρνητική είναι η εικόνα στα κατεχόμενα με την αύξηση των κρουσμάτων. Ποια εικόνα έχετε εσείς? Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα να ενημερωθεί για την εικόνα στα κατεχόμενα. Ναι, η κατάσταση παραμένει το ίδιο όπως και την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μεν ψηλός, αλλά έχει σταθεροποιηθεί. Χθες είχαμε 14 κρούσματα. Να απευθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα φτάσανε μέχρι 38 κρούσματα. Έχουν λάβει μέτρα, δηλαδή έχουν κλείσει τα αεροδρόμια και λιμάνια μέχρι σήμερα κατά κρίβεια. Σήμερα το βράδυ αρχίζουν πτήσεις μόνο για τουρκοκύπριους, μόνο 2 την ημέρα. Είναι κλειστά τα σχολεία, εκτός από τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία. Απαγορεύονται οι συναντήσεις, οι μαζικές συναντήσεις, οι δημόσιες εκδηλώσεις. Και γενικά υπάρχουν αυστηρά μέτρα σε σχέση από ένα μήνα πριν. Και ο στόχος είναι να περιορίσουν τον ιό που φαίνεται είναι σε έξαρση και φαίνεται ότι άρχισε από τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Ναι, είναι ελεγχόμενη όμως η κατάσταση? Δεν γνωρίζω στις λεπτομέρειες αν είναι ελεγχόμενη. Νομίζω κάποιος μπορεί να δει από τα νούμερα και τα στοιχεία για να αντιληφθεί. Οι ίδιοι τους πιστεύουν ότι
θα μπορούν να το ελέγξουν από τη στιγμή που πήραν αυστηρά μέτρα. Ναι. Συνεχίζονται, θα ήθελα να ρωτήσω, οι επαφές της Δικοινοτικής Επιτροπής και οι τηλεδιασκέψεις. Είμαι σε καθημερινή επικοινωνία, σχεδόν καθημερινή. Θα έλεγα καθημερινή επικοινωνία με τον ομόλογο του Κύπριο. Πριν λίγο ήμουν μαζί του στο τηλέφωνο. Παίρνω όλη την εικόνα που υπάρχει στα κατεχόμενα και γι' αυτό μπορώ να τη μεταδώσω στις ελεύθερες περιοχές. Δεν έχουμε συνεδριάσει τελευταία, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια διάσκεψη. Όμως το σημαντικό είναι ότι μπορώ να συνομιλώ ελεύθερα με τον ομόλογό μου και να αντλώ όσες πληροφορίες χρειάζεται. Είναι αξιόπιστες όμως οι πληροφορίες αυτές, δηλαδή εμπιστεύεται η πλευρά μας τα επιδημιολογικά ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καταθέτουν οι Τουρκοκύπροι? Δεν υπήρξαν στοιχεία που κάποιος να πει ότι δεν είναι αξιόπιστα. Από την άλλη όμως φυσικά δεν υπάρχουν και αποδείξεις. Τα στοιχεία αυτά που δημοσιεύονται φυσικά δεν είναι μόνο εγώ που παίρνω πληροφορίες. Τα στοιχεία δημοσιεύονται και στον κυπριακό τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Γνωρίζετε εσείς τον αριθμό των τεστ που διενεργούνται στα κατεχόμενα? Τελευταίο καιρό διενεργούσαν μεταξύ 1.500 και 2.500 τεστ την ημέρα. Με έχουν ενημερώσει ότι έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός, δηλαδή κοντά στο 1.500 τις τελευταίες μέρες, επειδή τα αεροδρόμια ήταν κλειστά, τα λιμάνια. Μάλιστα. Τώρα, έρευνα στον κυπριακό πληθυσμό προκειμένου να εξασφαλίσει μια σειρά από δεδομένα σε σχέση με τον κορονοϊό, με κυριότερο στόχο την εξακρίβωση του βαθμού ανοσίας εναντί του COVID-19, διενεργεί το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Πείτε μας λίγα περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό, το ερευνητικό, κύριε Φυλακτού. Πού αποσκοπεί, ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, εάν έχει ολοκληρωθεί και αν θα διενεργηθεί ή έχει διενεργηθεί σε παγκύπρια βάση? Ναι, να πούμε έτσι περιγραμματικά ορισμένα πράγματα. Είναι ένα παγκύπριο πρόγραμμα. Τώρα αρχίζει. Είμαστε στην φάση όπου ζητούμε να έρθουν οι εθελοντές έτσι ώστε να λάβουν μέρος στην μελέτη. Και στόχο έχει να εξακριβώσει για την ανοσία και για να χαρακτηρίσει συγκεκριμένα την ανοσία που προκαλείται από το νέο κορονοϊό. Ναι. Σε εθελοντική βάση μας είπατε ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι υποκριτικό. Είναι εθελοντικό. Ναι. Πιστεύετε ότι θα ανταποκριθούν οι συμπολίτες μας? Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον σε μεγάλο βαθμό και πιστεύω ότι θα διευπεριωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα. Και με ποιο τρόπο θα βοηθήσει, βοηθήστε μας έτσι λίγο να καταλάβουμε η έρευνα αυτή, την επιστημονική κοινότητα, από τα οποιαδήποτε στοιχεία που θα προκύψουν? Πρώτα απ' όλα, όπως γίνεται σε κάθε χώρα, θα διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει ανοσία. Ναι. Θα διευκρινιστεί τι είδους ανοσία υπάρχει, τι αντισώματα παράγονται και θα διευκρινιστεί επίσης πόσο αντέχει ανοσία. Αυτό είναι ο σκοπός του έργου. Μάλιστα. Και σε πόσο διάστημα θα ολοκληρωθεί? Μας είπατε ότι τώρα ξεκινάει. Ναι, εξαρτάται από την ανταπόκριση των εθελοντών. Φυσικά, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο αριθμός που χρειαζόμαστε. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός, πόσοι εθελοντές χρειάζονται? Δεν έχουμε πιστεύω δυστυχώς τα στοιχεία. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Καλό σας απόγευμα. Καλό υπόλοιπο, κύριε Φυλακτού. Γεια σας. Να είστε καλά. Παραμένουμε στο θέμα του COVID-19. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η δεύτερη πληγήσα από την πανδημία χώρα στον κόσμο είναι η Ινδία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η Ινδία ξεπέρασε τη Βραζιλία σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 και είναι πλέον αυτή η δεύτερη πληγήσα από την πανδημία χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη Δευτέρα ανακοίνωσε πάνω από 90.000 νέα περιστατικά κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, με τα συνολικά κρούσματα να ανέρχονται σε πάνω από 4,2 εκατομμύρια. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 70.000. Ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές. Στο Δελχή, τη Βομβάη και τον Γκουργκάον είδαμε τα περιστατικά στις γειτονιές μας. Γι' αυτό και κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να μείνουμε σπίτι. Αλλά σε μικρότερες πόλεις και στα χωριά, όπου δεν υπήρχαν πολλά κρούσματα, είναι πολύ δύσκολο τώρα που ανοίγει και η οικονομία να τους πούμε να μείνουν μέσα ή να παίρνουν προφυλάξεις.
Την ώρα που η κυβέρνηση της Ινδίας καλείται να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, παίρνει παράλληλα και το ρίσκο της άρσης των περιοριστικών μέτρων για να τονωθεί η αδύναμη οικονομία. Στο Νέο Δελχή, από τη Δευτέρα ξεκίνησε η μερική επαναλειτουργία του μετρό μετά από 5 μήνες. Σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες προχωρούν και άλλες μεγάλες και πυκνοκατοικημένες πόλεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταφερόμαστε τώρα. Πρώτη νίκη για τον Μπόρις Τζόνσον για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί εσωτερικής αγοράς. Στην πρώτη ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο στηρίχθηκε η πρωτοβουλία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Τα ναι στα δεξιά είναι 340. Τα όχι στα αριστερά είναι 263. Οι Βρετανοί βουλευτές στήριξαν τη Δευτέρα το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που παρέχει στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον τη δυνατότητα να καταργήσει μονομερώς ορισμένες από τις διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε υπογραμμίσει πως το νομοσχέδιο περί εσωτερικής αγοράς περιλαμβάνει ζωτικής σημασίας διασφαλίσεις εάν καταρρεύσουν οι συνομιλίες για τη μελλοντική εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που έχουμε φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενώ πρόκειται να παρέλθει η μεταβατική περίοδος, χρειαζόμαστε τα μέσα σε νομικό επίπεδο για να προστατεύσουμε τις ρυθμίσεις από τις οποίες εξαρτώνται τόσες πολλές θέσεις εργασίας και ο βιοπορισμός τόσων ανθρώπων. Αυτός είναι ο θεμελιώδης στόχος αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο θα έπρεπε να γίνει δεκτό από οποιοδήποτε νοιάζεται για την κυριαρχία και την ακαιρεότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, πολλοί είναι οι πολιτικοί, μεταξύ αυτών και 5 πρώην πρωθυπουργοί, που εκφράζουν την οργή τους, καθώς εκτιμούν πως με το νέο νομοσχέδιο παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Ο πρώην ηγέτης των εργατικών, Ed Miliband, κατηγόρησε τον Μπόρις Τζόνσον. Είναι μια δική του συμφωνία. Είναι δική του ακαταστασία. Είναι δική του αποτυχία. Για πρώτη φορά στη ζωή του, είναι ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι ώρα να σταματήσει. Είτε δεν ήταν ευθύς με τη χώρα για τη συμφωνία ευθύς εξ αρχής, ή δεν την κατάλαβε. Για την πλήρη έγκριση του νομοσχεδίου απαιτούνται και άλλες ψηφοφορίες. Όμως, έχοντας την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Πρωθυπουργός Τζόνσον αναμένεται να εξασφαλίσει τις ψήφους ώστε να γίνει νόμος του κράτους, παρά την οργή τόσο της αντιπολίτευσης όσο και των Βρυξελών. Κάτι διαφορετικό να παρακολουθήσουμε τώρα. Ενδείξεις ζωής στην Αφροδίτη ανακάλυψαν επιστήμονες. Ένα αέριο συγκεκριμένα που στη Γη παράγεται από μικρόβια σε αναερόβια περιβάλλοντα. Υπάρχει τελικά ζωή στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης? Το ερώτημα ήρθε ξανά στην επιφάνεια καθώς δύο τηλεσκόπια στη Χαβάη και τη Χιλή εντόπισαν το χημικό αποτύπωμα της φωσφίνης σε πυκνά νέφη γύρω από τον πλανήτη. Στη Γη η φωσφίνη συνδέεται με την ύπαρξη ζωντανών οργανισμών. Έχουμε λοιπόν δύο μικρές πιθανότητες. Η μία είναι πως υπάρχει μια άγνωστη χημεία, μια χημεία την οποία δεν γνωρίζουμε. Η άλλη και πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα είναι πως ίσως να υπάρχει κάποια μορφή ζωής στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, η οποία παράγει τη φωσφίνη που εντοπίσαμε. Κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν πως μια τέτοια μορφή ζωής θα ήταν ίσως ένα μικροβιακής μορφής σωματίδιο που ζει μέσα σε σταγονίδια, αφού η θερμότητα στην επιφάνεια του πλανήτη είναι υπερβολικά υψηλή. Δεν το θεωρώ αδιάψευστο στοιχείο ότι υπάρχει ζωή στην Αφροδίτη. Αλλά είναι μια θεμητή βιοϋπογραφή, μια θεμητή ένδειξη πως ίσως υπάρχει ένα ακμάζον μέγα οικοσύστημα στον πλανήτη. Διαστημικές αποστολές στον πλανήτη Αφροδίτη διεξάγονται από τη δεκαετία του 60. 60 χρόνια μετά έρχεται η πρώτη ένδειξη ζωής. Όμως είναι μόνο μια ένδειξη και απαιτούνται πολλές ακόμα έρευνες. Και από την τόσο μακρινή Αφροδίτη προσγειωνόμαστε εδώ στο στούτιό μας. Ακόμη μια εκστρατεία από την αστυνομία πραγματοποιείται ήδη αυτή την εβδομάδα, η οποία έχει στόχο την πρόληψη και μείωση των τροχιών συγκρούσεων. Αυτή τη φορά για αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλων αντικειμένων κατά την οδήγηση. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο κ. Πάμπος Καρής, εκπρόσωπος οδικής ασφάλειας τροχέας Λεμεσού, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κύριε Καρή. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πείτε μας λοιπόν λίγα λόγια για αυτή την εκστρατεία, η οποία ήδη τρέχει αυτή την εβδομάδα. Από χθες ξεκίνησε. Ναι, όπως έχετε προαναφέρει, ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί μέχρι και τη μεθεπόμενη Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη. Και δίδουμε μεγαλύτερη σημασία στην αντιμετώπιση της παραβίασης με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων αντικειμένων κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Αξίζει να πούμε ότι σημειώνεται και σε διεθνές επίπεδο ότι η απόσπαση της προσοχής του ανθρώπου από το κινητό τηλέφωνο και κάποια δευτερόλεπτα ίσως που θα μείνει αυτός ο άνθρωπος με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι είναι αρκετά, ακόμα και κλάσματα δευτερόλεπτου, να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να έχουμε τα δυστυχήματα με όλα τα δυσάρεστα δυστυχώς που βλέπουμε στους δρόμους μας. Να, και είναι πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ρωτήσω, όταν λέμε άλλα αντικείμενα, τι εννοούμε, ποια είναι αυτά τα άλλα αντικείμενα, κύριε Καρή? Μπορεί να είναι τρόφιμα, από σάντουιτς, από αναψυχτικά, κάποιες κοπέλες που βάφονται ενώ οδηγούν. Και πιστεύω, ναι, είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, πράγματα τα οποία βλέπουμε στον δρόμο. Η τροποποίηση της νομοθεσίας που έχει γίνει πρόσφατα από την Βουλή, και είναι καλό να το αναφέρουμε αυτό, προνοεί δύο διαφορετικές ποινές αυτή τη στιγμή. Από την 1η Οκτωβρίου που θα εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει και εμείς ακόμα είμαστε στο στάδιο μελέτης και θα περάσουμε και από κάποια σεμινάρια, συναδέρφοι. Η οδήγηση με μία ελεύθερα χέρια των κινητών τηλέφωνων τώρα είναι το νέο πρόστιμο 150 ευρώ. Αν ο ίδιος οδηγός επαναλάβει σε περίοδο 3 χρόνων το ίδιο αδίκημα, τότε διπλασιάζεται το πρόστιμο αυτόματα από τα συστήματα στα 300 ευρώ. Τώρα, για άλλα αντικείμενα με οδήγηση. Και αν πιαστεί για τρίτη ή τέταρτη φορά, από το 300 θα γίνεται, θα διπλασιάζεται. Όχι, παραμένει το ίδιο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Αλλά η διαφορετικότητα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι ότι, αν για παράδειγμα ο οδηγός έχει στο χέρι του ένα σάντουιτς ή ένα ψυχτικό ή οτιδήποτε άλλο, το πρόστιμο θα είναι 85 ευρώ. Δίδουμε περισσότερη σημασία και έμφαση στο θέμα του κινητού, γιατί. Κακά τα ψέματα, το κινητό τηλέφωνο πλέον και στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους είναι πρόβλημα για την οδήγηση, να στείλουν μηνύματα, να μπουν στο Facebook και γίνονται δυστυχώς αυτά τα πράγματα με όλα τα συνεπακόλουθα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο και πρόβλημα. Στο κινητό μπορεί να μιλάει όμως φορώντας πάντοτε τα ακουστικά του, κύριε Καρή. Αυτό επιτρέπεται. Είσαι ανοιχτή ακρόαση στο αυτοκίνητο, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση αποστάται σίγουρα. Λέτε σε ανοιχτή ακρόαση και μου έρχεται τώρα μια εικόνα την οποία βλέπω καθημερινά. Είναι πολλοί που κρατάνε το κινητό έτσι, δεν το έχουν στο αυτί, το κρατάνε στο χέρι, το άλλο χέρι στο τιμόνι και το έχουν σε ανοιχτή ακρόαση. Μάλιστα. Αυτό απαγορεύεται σίγουρα. Αυτό απαγορεύεται και είναι και αστείο δηλαδή. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι ανάγκη να το κρατάς. Μπορεί να το αφήσεις κάπου σε κάποιο σημείο του. Ναι. Και να κάνεις τη δουλειά σου αν είναι τόσο απαραίτητο. Αλλά η συμβουλή μας σαν αστυνομία είναι να αποφεύγουμε ακόμα και αυτήν την ανοιχτή ακρόαση να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στο οδήγημα μας. Γιατί κακά τα ψέματα, πάρα πολλά μπορεί να συναντήσει κάποιος ενώ οδηγά στον δρόμο. Αλλά ούτε επιτρέπεται να κρατάει το σάντουιτς, τον καφέ, ούτε ένα αναψυχτικό. Ασφαλώς. Τίποτα. Ή να βάφονται οι κοπέλες. Το επιμένετε το τονίζω, αυτό. Γιατί το βλέπουμε τακτικά δυστυχώς. Είτε στα φώτα τη τροχιά σταματημένα τα αυτοκίνητα ή προχωρούμε χαμηλή ταχύτητα, το βλέπουμε αυτό. Βιαζόμαστε. Συνήθως βάζουν κραγιόν, υποθέτω. Γιατί τώρα να μαγειριαριστεί λίγο είναι κάπως πιο δύσκολο, πιο περίτεχνο. Εν πάση περιπτώσει, και το μακιγιάζ, κορίτσια, απαγορεύεται έτσι, την ώρα της οδήγησης. Πώς πάει μέχρι στιγμής η εκστρατεία και με ποιο τρόπο γίνεται, κύριε Καρή? Γίνεται σε όλο το δικό δίκτυο της επαρχίας Λεμεσού αλλά και Παγκύπρια. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν επικεντρώνεται η αστυνομία στο συγκεκριμένο μόνο αδίκημα, αλλά οι τέσσερις αιτίες πρόκλησης των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων στον τόπο μας είναι εκεί πάντοτε και υπάρχει ο έλεγχος, είναι μηδενική ανοχή, δηλαδή για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης και ναρκωτικών, η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση του προστατευτικού κράνους, αλλά και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς ή επιβάτες σε αυτοκίνητα. Γνωρίζω ότι συχνά πραγματοποιείται τέτοιες εκστρατείες. Υπάρχει ανταπόκριση έτσι από τον κόσμο, από τους πολίτες, και η ουσία είναι να υπάρχει και αποτέλεσμα. Σίγουρα. Έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης και η προβολή αυτών των εκστρατιών από μέρους της αστυνομίας. Αφιερώνεται μία εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα, η περασμένη για ενημέρωση του κοινού για τις εκστρατείες. Για σας δεν υπήρχε η δυνατότητα λόγω του ότι ξεκινήσατε χθες την εκπομπή για να είμαστε μαζί σας. Και οι επόμενες δύο εβδομάδες κάθε εκστρατείας αφιερώνονται στον έλεγχο και την καταστολή αυτού του φαινομένου, ανάλογα με τις δράσεις που έχουμε σε κάθε περίοδο. Άρα αυτή τη βδομάδα ενημερώνεται τον κόσμο. Έχει γίνει ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα. Αυτές τις δύο εβδομάδες γίνονται οι ελέγχοι. Δηλαδή. Ελέγχοι. Και ταυτόχρονα η εβδομάδα που διανύουμε είναι και πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό γίνεται σε συνεργασία της αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Roadpol.
Είναι το προηγούμενο T-Poll που είχαμε, έρχεται με το ονομαστή σε Road Poll τώρα. Οι πιο συχνές τροχές παραβάσεις είναι αυτές που μας είπατε, οι τέσσερις που προκαλούν και τα σοβαρές ή θανατηφόρες. Ναι. Αυτές είναι οι κυριότερες που εκεί και η αστυνομία δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση και σίγουρα προλαμβάνει πάρα πολλά που μπορεί να συμβούν στον δρόμο. Στα μικρά παιδιά, πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαφώτιση, η ενημέρωση? Από τα νηπιαγωγεία ξεκινούμε την ενημέρωση και τη διαφώτιση με συναδέλφους της κοινοτικής αστυνόμευσης αλλά και τα επαρχιακά κλιμάκια της τροχέας που υπάρχουν συναδέλφοι προσοντούχοι που μπορούν να κάνουν αυτές τις παρουσιάσεις διαλέξεις. Φυσικά μας προβληματίζει και εμάς τώρα το θέμα της πανδημίας γιατί υπάρχουν περιορισμοί και τόσο με την αναλογία των μαθητών αλλά και των άλλων οργανωμένων συνόλων που μπορούμε να έχουμε σε μια παρουσίαση, αλλά και των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λάβουμε και για τα παιδιά, αλλά και για τους συνεργάτες που έχουμε. Η ανταπόκριση, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλή, γιατί βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν, είναι σφογγαράκια ουσιαστικά. Ό,τι τους μεταφέρεις θα το πάρουν, θα το ζήσουν, θα σε αγκαλιάσουν ακόμα, θα ζήσουν πολύ έντονα την παρουσία της αστυνομίας, του αστυνομικού, της αστυνομικού στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, αλλά και στα πιο μεγάλα παιδιά, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε και τους εθελοντές οδικής ασφάλειας της τροχέας Λεμεσού, που μας βοηθούν με παρουσιάσεις. Τόσο σε σχολεία αλλά και σε οργανωμένα σύνολα της επαρχίας Λεμεσού. Και ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ. Πρέπει να το έχω ξαναπεί γιατί το λέω συχνά αυτό. Όταν βλέπω μικρά παιδιά να κάνουν παρατηρήσεις στους μεγαλύτερους, έτσι. Ή μην τρέχεις, ή μην μιλάς στο κινητό, ή βάλε τη ζώνη σου μπαμπά, μαμά. Το κάνουν αυτό τα παιδιά και χαίρομαι. Έχετε απολύτως δίκιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν είχαμε πάει σε σχολεία που υπήρχαν παιδιά φίλων μας ή και συγγενών ακόμα. Μετά τα ακούγαμε εμείς, τους κουρτίζετε πάνω μας εγώ στην Κυριακή. Ναι, καλό είναι να τα ακούτε κυρίες και κύριοι, γιατί σίγουρα και από τα παιδιά μας μπορεί να πάρουμε ακόμα καλύτερα παραδείγματα και να γίνουμε πρότυπο. Είναι και μιμητές τα παιδιά, έτσι όταν βλέπουν τον πατέρα, τη μητέρα να μην φοράει τη ζώνη ή να είναι οδηγά απρόσεκτα στο δρόμο. Θα κάνουν το ίδιο. Επαναλαμβάνει, μιμείτε το παιδί. Αυτά που βλέπει, αυτά που συνηθίζει στην οικογένεια και στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια θα είναι και ο ίδιος ανάλογα οδηγός, καλός ή κακός. Τώρα, υπήρχε και μια εκδήλωση την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η οποία θα αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Δυστυχώς, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που αρχίζει αύριο Τετάρτη μέχρι και την επόμενη Τρίτη 22 του μήνα. Και η αστυνομία και οι εθελοντές οδικής ασφάλειας είχαμε προγραμματίσει μια μεγάλη εκδήλωση στο παλιό λιμάνι Λεμεσού. Αλλά όπως έχετε προαναφέρει, αναβάλλεται λόγω και των μέτρων και των διαταγμάτων που έχουν εφαρμοστεί. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε. Τι περιλαμβάνει, κύριε Καρή, αυτή η εβδομάδα κινητικότητας? Ουσιαστικά είχαμε οργανώσει αυτή την εκδήλωση στο παλιό λιμάνι Λεμεσού με παρουσιάσεις που θα είχαμε εκεί τη ομάδα μας από αγωνιστικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα. Να φέρουμε κόσμο και παιδιά κοντά μας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Επιφυλαστούμαστε. Ούτε σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο αυτό θα ρωτάω. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα με τον νέο χρόνο θα προγραμματίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε στο μυαλό μας αρκετές δράσεις και δραστηριότητες και με τους εθελοντές, αλλά και με αρκετά άλλα οργανωμένα σύνορα της επαρχίας Λεμεσού που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα. Και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εθελοντών με πάνω από 120 άτομα στη Λεμεσό, που είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός για να μας βοηθούν. Ναι. Μάλιστα. Και εσάς ευχαριστούμε φυσικά που είστε πάντοτε δίπλα μας. Κάνουμε τη δουλειά μας. Ένα τελευταίο μήνυμα πριν να σας αποχαιρετήσουμε. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στο θέμα οδήγησης στο δρόμο. Φτάνουν οι 10 ήδη νεκροί που έχουμε στην επαρχία Λεμεσού και οι 30 που έχουμε πανκύπρια. Πέρσι σε όλη την Κύπρο είχαμε 32 αυτή τη μέρα. Φέτος έχουμε 30, αλλά αν αναλογιστούμε ότι είχαμε και τον κορονοϊό περιορισμένοι στο σπίτι για 2-3 μήνες, σίγουρα δεν μας βοηθούν αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε. Συγκέντρωση στο δρόμο, σέβεται ο ένας τον άλλον και οδηγούμε αμυντικά. Προλαμβάνουμε τα λάθη των άλλων οδηγών στο δρόμο. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καρή. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστώ καλά. Πολύ για την φιλοξενία. Εμείς πάμε σε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τίτλους ειδήσεων. Συνεδριάζει απόψε το Συμβούλιο Αρχηγών. Μεγάλη ατζέντα με Ανατολική Μεσόγειο, Βαρόσια και Οικονομία.
στην Αθήνα ο Σάρλ Μισελ, συνάντηση με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία για τη χάραξη Αόσο, δηλώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κάλεσμα Πομπέου σε Ελλάδα και Τουρκία να εγκαταλείψουν τη στρατιωτική κλιμάκωση. Δεν υπάρχει ομοφωνία για κυρώσεις κατά της Τουρκίας, λέει ο Ζωζέπ Μπορέλ. Στο ΤΑΕ, αμοχώς του ο διευθυντής του Λυκείου Παραλμίου για το βίντεο με τις αποτρόπες πράξεις μαθητών. Πετούσαν κουνέλια και κότες από τα μπαλκόνια. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει το ΓΕΣΥ και να λύσει προβλήματα, δηλώνει ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μικρή αύξηση στα νέα κρούσματα. 8 νέα περιστατικά ανακοινώθηκαν χθες. Νέα κατηγοριοποίηση χωρών. Αυξάνονται τα κρούσματα και οι νεκροί στην Ελλάδα. 180 νέα κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι. Αναμένονται νέα αυστηρότερα μέτρα για την Αττική εντός της ημέρας. Ναυάγιο με 3 νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη. 57 διασωθέντες. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7:15 με τη Χριστίνα Μάρκου. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στη 1 η ώρα όπως πάντα. Καλό υπόλοιπο σε όλους και να είστε καλά. Γεια σας.